Εξηγούσα λοιπόν και έλεγα ότι σήμερα θα αναλύσουμε γιατί όταν είσαι μόνος, όταν σε παρατάει η αγάπη σου, ένα άγαλμα πάντα βρίσκεται στο δρόμο, σε πιάνει αγκαζέ, δακρύζει. Το άγαλμα παίρνει ανθρώπινη υπόσταση και προχωράει μαζί σου στις γειτονιές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, παντού το άγαλμα αυτό πάει πάντα. Και δεν είναι γιατί ο έρωτας το κάνει αυτό, είναι γιατί διαμέσου της μουσικής μπορούν ακόμα και οι πέτρες να δακρύσουν, μπορούν να συγκινηθούν. Στην αρχαιότητα τα τείχη των Θηβών χτίστηκαν παίζοντας τη μουσική του Αμφίωνας, έτσι δεν χρειάστηκε να δουλέψουν οι εργάτες, άρα και στη μουσική ακόμα υπακούν και οι πέτρες. Όμως αυτό καλύτερα από όλους, αρμοδιότερος όλων να το εξηγήσει, είναι ένας άνθρωπος που όλοι όμως και το μικρό του να πεις, αυτόν ξέρουν. Ο Μίμης. Ο Μίμης. Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας και χαρά σας. Κοντά μου ο μαέστρος μου, ο Μίμης Πλέσσα. Κάψε παιδάκι μου. μια και μου δίνεις την ευκαιρία, ναι. Θα σου πω κάτι που δεν το έχω πει ποτέ. Όλοι μιλούσανε στην εποχή τη δική μου για την ποίηση την σουρεαλιστική. Και μάλιστα ένας από τους πιο άξιους αντιπροσώπους της εποχής εκείνης κάποτε με είχε πλησιάσει και μου είχε δώσει ένα βιβλίο με την παράκληση να το διαβάσω. Τουλάχιστον μία φορά μου είχε πει. Δεν το ξέρει ούτε η γυναίκα, δεν την ξέρει ούτε η γυναίκα μου την ιστορία. Γι' αυτό είναι αυτή η εκπομπή αλλιώτικη και νυχτερινή. Ούτε λίγο λοιπόν ούτε πολύ. Το διάβασα μια φορά, μια και το είχα υποσχεθεί, και ήμουν έτοιμος να μην ξέρω τι να πω. Τρεις σελίδες πριν τελειώσει διαβάζω το εξής. Όλα στο δάσος πρόσμεναν να κατεβάσει τ' άγαλμα το σηκωμένο χέρι. Αυτό θα να γινόταν χθες. Μέχρι τώρα δεν έγινε. Για να δούμε, μήπως αύριο. Και κατάλαβα ότι καμία συγκεκριμένη ποίηση δεν μου έχει δώσει το πέρασμα του χρόνου με τέτοια συγκλονιστική ακρίβεια και με τέτοια δυνατότητα να γράψεις τη μουσική που αξίζει για το πέρασμα του πανταμάτωρα του χρόνου και τον τρόπο που τον βιώνει ο καθένας μας. Μάλιστα. Όλα στο δάσος πρόσμεναν να κατεβάσει τ' άγαλμα το σηκωμένο χέρι. Μάλιστα. Μαζί μας είναι και η Λουκή Λαϊκαρέρ, χωρίς άλλα επίθετα μπροστά, οι χαρακτηριστικά, οι ιδιότητες. Καλησπέρα, διότι είναι μια αυτόνομη προσωπικότητα. Φίλους, συναδέλφους, φίλους, έτσι μου δίνετε τη χαρά να είμαι μπροστά σε ένα μικρόφωνο που είναι η λατρεία μου. Έτσι. Περισσότερο και από τη διαδικτυακή τηλεόραση, περισσότερο από όλα αυτό το συμβατικό ραδιόφωνο, το δωματιάκι με το on-air, με το κόκκινο φωτάκι. Πόσα βράδια. Τώρα, γιατί είναι πάντα κόκκινο, δεν έχω καταλάβει σε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς αυτό το κόκκινο. Μήπως εκδιδόμεθα, ναι. Να συμπληρώσω σε αυτό που είπε ο Μίμης όμως, κάτι που δεν θυμάται εκείνος, μια κοινή βραδιά των αποκαλύψεων. Το 1990, μια νύχτα ξαγρύπνιας, όπως έχει πει και ο ίδιος, έγραψε ο ίδιος ένα ποίημα που καταλήγει: «Μου είπαν στα χρόνια που έρχονται, 1990, θα έχεις πολλά να ζήσεις». Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ποίημα, μεγάλο, έτσι καταλήγει το 90, 26 χρόνια πριν. Και πραγματικά η ζωή του άνοιξε ένα καινούριο κύκλο. Ήταν καθαρά διαισθητικό αυτό. Δεν είχε τίποτα μηνύματα το 90 ότι θα κάνει ένα νέο κύκλο ζωής. Το θυμάσαι αυτό, Μίμη μου, το θυμάσαι το ποίημα? Το ποίημα το θυμάμαι. Μπράβο. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι μερικά χρόνια μετά βρίσκομαι με μια κόρη στο χέρι, η οποία είμαι και μακριχέρης, αλλά ό,τι και να είναι ήταν ακριβώς από εδώ μέχρι εδώ. Από την Παλάμη μέχρι τον Αγκώνα. Αυτό το κορίτσι σήμερα είναι ίδιο η μητέρα μου και για όλους μας νομίζω ότι πράγματα που έχουν σχέση με τη μάνα κάπως μας κάνουν, τουλάχιστον εμάς τα αρσενικά. Ναι. Έχω δίκιο, Θανάση? Και ούτε λίγο ούτε πολύ
αυτό το κορίτσι σήμερα για να το δεχθώ από το, ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Ευρώπης στο Εδιμβούργο, και ήρθε με καμάρι να μου δείξει τον τρόπο με τον οποίο τις εργασίες που είχε στείλει για να την κρίνουνε, με ποια σοβαρότητα τις δέχτηκαν και με τι επένους την περιμένουνε. Με τι αντικείμενο, Μίμη? Τέχνης, καλλιτεχνική φωτο. Κουνάτε και πάλι εγώ. Το μήλο κατά από την λέω μπάσκετ, τίποτα από χημίες, τίποτα από τέτοια πράγματα. Όχι. Καλλιτεχνική φωτογραφία, film studies και visual arts. Καλή πορεία. Μίμη. Έλα, Ανδρέα. Ο Πλάτωνας λέει κάτι. Και σε αυτό νομίζω ότι είσαι πιο επίκαιρος για να απαντήσεις. Θέλω να αλλάξεις, λέει, το χαρακτήρα μιας πόλης, μιας εποχής, ενός πλανήτη. Άλλαξε του τη μουσική. Μην κάνεις τίποτα άλλο. Πόσο δίκιο έχει. Πόσο η μουσική, τουλάχιστον των αληθινών, και θα εξηγήσω αν χρειάζεται τι εννοώ αληθινούς, ή μάλλον κοντολογείς, λέω, αληθινούς όλους αυτούς που δεν χρησιμοποιούν την δικαιολογία χαλαρά. Εμένα με διαολίζει, με δαιμονίζει η λέξη χαλαρά, γιατί δεν επιτρέπω σε κανέναν τη δική μου ευαισθησία να την κάνει χαλαρή διαβίωση και οικονόμα. Πόση δύναμη είχε η μουσική σε αυτά που έζησες? Κατοχές, εμφύλιους. Κοίταξε. Με τα εμφυλιακά χρόνια. Πούντα. Παναγία μου, Παναγία μου. Ναι. Πόση δύναμη είχε η μουσική, με διαφορε... η οποία μας χαρακτηρίζει την κάθε εποχή. Μπαίνει μέσα στην καρδιά της εποχής, μέσα στην καρδιά ενός μακελιού που λέγεται εμφύλιος, και σου βγάζει τις ωραιότερες στιγμές της. Τις τρυφερότερες ώρες της. Από εκεί και μετά μικρές ομάδες ανθρώπων. Χρειάζεται ανίποτη τρυφερότητα για να μπορέσει κάποια στιγμή να τραγουδηθεί το τραγούδι κατά την έννοια του τράγου Ιωδή, το «Έξι άντρες μια αυγή, Παναγιά μου φύλαγε, το δικό μου το παιδί, Παναγιά μου και Χριστέ το σκοτώνουν οι ληστέ». Λευτέρης Παπαδόπουλος, Μίμης Πλέσσας βεβαίως, και το λέω με παρησία, σε μια εποχή όπου μας απαγορεύσανε, μας πήραν το ψωμί από το στόμα, μας φυλακίσανε, εγώ έχασα μερικά δόντια και τα νύχια μου, και αυτά όλα τα λέω με τη γλύκα που έχει το επόμενο τραγούδι. Μίλα μου για τη λευτεριά, να μην τη λησμονήσω, γιατί θα ανθίσει η λιγαριά και ο ήλιος θα έρθει πίσω. Μιμή, ποιος είναι μεγαλύτερος επαναστάτης? Αυτός ο οποίος είναι μπροστά σε έναν δρόμο και σηκώνει ένα πανό και βάζει το στήθος του μπροστά να φάει τη σφαίρα, ή ο καλλιτέχνης ο οποίος από το γραφείο του, από το καναπέ του, από το σπίτι του σκέφτεται την επανάσταση και την κάνει τέχνη για να την κατεβάσει σε πολύ κόσμο κάτω? Ο ένας είναι επαναστάτης και ο άλλος είναι ήρωας. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Δεν ξέρω, έχω δίκιο, ρε Ανδρέα? Συνεννοούμαστε με τα μάτια εδώ πέρα. Λοιπόν, Μίμης Πλέσσας, κυρίες και κύριοι, Λουκίλα Καρέρ μαζί εδώ πέρα. Θα ξεδιπλώσουμε κάποια κουβάρια μιας πολύχρονης πολυτάλαντης. Πολυτάλαντης από το πολυταλέντο. Όσο ξέρω, κύριε. Όχι από το πολυκύμα της. Μεγάλη ταλαιπωρία. Όχι, όχι. Πολυτάλαντης ζωής, διότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι μόνο μουσική. Είναι να τον χαίρεσαι, να τον έχεις φίλο, να το συζητάς. Αυτό το γλυκύτατο πλάσμα, γιατί τον χαρακτηρίζει ένα πράγμα, η τρυφερότητα. Αυτός ο τρυφερός άνθρωπος είναι πάρα πολύ σκληρός. Σαν το μετάξι. Όλοι λέμε τι ωραίο μεταξένιο που είναι αυτό, τι ωραίο. Για δοκίμασαι να το κόψεις. Δεν σπάει με τίποτα. Εμένα πάντως... Ακούμπησε τις εποχές, μπήκε στους καιρούς, με μια διαρκή επικαιρότητα. Διαβάζοντας τον Πλέσσα του 50,
είναι σαν να είναι απάνω πλανήτη με τον πλαίσιο του 80. Οι καιροί, τα μηνύματα, τα μουσικά, οι ανάγκες των καιρών, οι πιέσεις, κυπριακά, διαδηλώσεις, μετεμφυλιακές καταστάσεις και πάντοτε με την ικανότητα του να... Ο πάντοτε χημικός, γιατί... Δεν το ξεχνάει αυτό. Δεν το ξεχνάει ποτέ του. Και το βλέπεις τη γραφή μέσα. Έκανε πάντοτε τα... Τα πειράματα. Και τα κατάλληλα κοκτέιλ. Στην κάθε εποχή. Είναι μια εποχή που... Είναι άγνωστη στην Ελλάδα η ιστορία τζαζ. Τη βάζει κάτω και την υπηρετεί όσο ελάχιστη Αμερικάνοι συνθέτες. Δηλαδή γίνεται σπουδαστήριο για μια μεγάλη παρέα ανθρώπων γύρω από αυτούς, γύρω από το Μίμη, οι οποίοι με διάφορους τρόπους προσεγγίζουν. Κοίταξε να δεις, μουσικά ο Μίμης, εκτός ρεμπέτικου, ήταν ο ρεμπέτης του έντεχνου τραγουδιού. Επηρέασε. Φοβερά. Και οι κύκλοι των συνομήλικών του και νεότερων συνθετών παίρνουν αυτούσια κομμάτια από αυτόν. Έμεινα με ένα παράπονο στη ζωή μου. Δεν μπορούσα να συγκεντρώσω κάποιες ανέκδοτες δουλειές του και να τις περάσω στη μαντολινάτα. Αλλά κάποια στιγμή, επειδή είμαστε μικρά παιδιά ακόμα και έχουμε μπροστά είναι μας... Είναι καλό να κάνουμε όνειρα, έτσι, και να έχουμε στόχους. Ναι. Πάντως, ήθελα να πω ότι 5-6 άτομα μου γράψαν το ίδιο πράγμα σήμερα που ανακοίνωσα, βέβαια, στα γνωστά social media τα λεγόμενα, ότι θα είστε εδώ μαζί. Μια κοινή συνισταμένη αντρών και γυναικών, πολύ θα ήθελα να είχα αυτόν τον άνθρωπο πατέρα ή παππού. Εμένα το θεωρώ ιδιαίτερα τιμητικό. Ένας ξένος άνθρωπος που σε έχει δει 3 φορές στην τηλεόραση και άλλες 5 φορές, αλλά πιο πολύ αυτό που του βγάζει, να θέλει να σε έχει το πιο αγαπημένο του πρόσωπο, φαντάζομαι. Να σας ομολογήσω κάτι. Ξέρεις με ποιο τρόπο κατάφερνα να φτιάξω αυτά τα κοκτέιλ στα οποία ανεφέρθεις? Είχα έναν στίχο ο οποίος με κάτι μου έλεγε. Καταρχήν δεν δέχτηκα ποτέ να κάνω, λόγω της επιτυχίας, ένα τραγούδι μου που να έμοιαζε με το επιτυχημένο. Αυτό το αρνιόμουνα με παντής δένει. Απ' την άλλη μεριά, ήθελα να είμαι σίγουρος ότι αυτό που κάνω έχει όλες τις δυνατότητες να σταθεί δίπλα στα αδέλφια του και τα ξαδέλφια του. Του ιδίου χημικού, του ιδίου επιστήμονα που είναι εξαντλεί τον επιστημονισμό του σαν καλλιτέχνης και την καλλιτεχνία του σαν επιστήμονας. Και έκανα το εξής. Έπαιρνα το στίχο που μου άρεσε και έγραφα 3 κομμάτια. 3 διαφορετικές μελωδίες. Ναι, τελείως διαφορετικές η μία από την άλλη. Και κάποια στιγμή τα άφηνα να οριμάσουν και κατόναρ, η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζομαι και πολλές ώρες ύπνου, γιατί δεν είμαι πια παιδί της ημέρας, με αποτέλεσμα να μου περισσεύει η ώρα για να σκεφτώ. Μου αναβόσβηνε το φως ότι από τα 3 αυτό είναι το καλύτερο. Και απάνω σε αυτό ξεχώριζα, άφηνα τα άλλα να κοιμούνται και ξεκινούσα από εκεί και πέρα έχοντας ένα νέο είδος. Και για να είμαι κατανοητός και σε αυτούς που μας ακούνε, γιατί μπλέξαμε εδώ, κοιτάζουμε ένας τον άλλον, συγκινιόμαστε και λέμε πράγματα που ενδεχομένως ξεπερνάνε το κοινό αυτή ή τον κοινό ρουν της ιστορίας της ραδιοφωνίας. Ούτε λίγο ούτε πολύ λοιπόν. Σας θέτω μπροστά από ένα ερώτημα. Βρες μου 5 ζεϊμπέκικα που να μοιάζει το ένα με το άλλο, δικά μου. Και θα σας τα πω εγώ. Η πέτρα.
το άγαλμα. Βρέχει φωτιά. Το βρέχει φωτιά στη στράτα. Το έπεφτε βαθιά σιωπή. Καμία σχέση. Και αν ψάξεις, ή μάλλον θα πενέψω το τριγούνα μου λέγοντας ότι πριν από μερικούς μήνες μου ήρθε ένα βραβείο από την Εταιρεία Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας και βλέπω με τεκπλήξεως ότι ομολογούν πως οι μεγάλες επιτυχίες, και γι' αυτό με βραβεύουν, του ΜΜΗ του Πλέσσα είναι 3.220. Και εκείνη τη στιγμή σκέφτομαι ότι 3.220 μελωδίες, με την ελπίδα ότι είναι το ίδιο σημαντικές όλες, είναι ένα πολύ ελάχιστο μέρος από αυτά που έχω γράψει, γιατί από έναν δίσκο πόσες να βγαίναν, 3 επιτυχίες, 4. Βάλε λοιπόν το 3.200. Επί 3, 4, επί 3, επί 4. Συν τις 3 μελωδίες που είχες γράψει για το καθένα, εκείνες τις άλλες 2 τις παραπονεμένες που φεύγανε μετά, τι τις έκανες? Τις ξεχναγές? Δεν τις ξέχναγα. Αλλά δεν... Είναι υλικό για τον Ανδρέα αυτό, για τη μαντολίνα, για τα ανέκδοτα που λέει. Όχι, ειλικρινά παιδιά, δεν χρειάστηκε ποτέ να τις χρησιμοποιήσω, γιατί από αυτή την τριάδα, που την τόσο ομοιογενή κατ' εμέ, υπήρχε μια σκιαγραφία στο ροκ του μέλλοντός μας. Ναι. Και αν χρησιμοποιώ εγώ αυτή την έκφραση, δεν έχει καμία σχέση με τον αντιγραφέα φίλο μας, αλλά με πολύ παρησία λέω πως σήμερα, και αυτό το κάνω για την συντρόφισσά μου, γράφω το είδος της μουσικής που ελπίζω, εύχομαι και θα προσπαθήσω ύστερα από 30 χρόνια να έχει κάτι περισσέψει ανάμεσα στα πράγματα που αγαπά, ακούει ο κόσμος και με αγκαλιάζει και χαίρεται που με γνωρίζει. Και λέει αυτά τα συγκινητικά πράγματα που μας έχουν πει. Κάποτε λέγανε ότι η δύναμη του πάρα πολύ μεγάλου συνθέτη είναι, κάποιοι λέγανε, η αντοχή στον χρόνο. Εντάξει, αντοχή στον χρόνο έχουν και τα σημαντικά μουσουργήματα. Η μεγάλη δύναμη του συνθέτη, σύμφωνα με την ταπεινή μου άποψη, είναι το να έχει την ικανότητα, τη δυνατότητα το 1955-54 να γράφει μια μεγάλη επιτυχία και το 1980 να γράφει πάλι μεγάλη επιτυχία. Τι σημαίνει? Διαβάζει τον καιρό του. Και κάτι ακόμα να συμπληρώσω, Ανδρέα μου, ότι και όταν το 1990 αποφάσισαν κάποιες εταιρείες να το γυρίσουν και το τραγούδι από έργο τέχνης. Είμαστε παλιοί ραδιοφωνητζίδες όλοι μας, έτσι. Έχουμε τα βινίλια, που είναι ένα έργο τέχνης, γιατί το υπογράφει ένας συνθέτης, ένας στιχουργός, κάνουν τις προτάσεις τους, τις ερμηνευτικές, ποιος θα τα τραγουδήσει αυτά. Ένας εικαστικός στο εξώφυλλο. Εκεί θα έφτανα, ένας εικαστικός σπουδαίος στο εξώφυλλο. Και όλα αυτά αντικαταστάθηκαν από ένα ευτελές προϊόν, βιομηχανικό και ούτε, πρόσεξε, το έργο τέχνης, το οποίο καταλήγει να είναι ένα σουβεράκι για το ποτήρι μας τελικά. Πουλιέται, ξεπουλιέται μέσα από μια εφημερίδα σε φτηνή έκδοση. Το ακούν, δεν το ακούν, καταλήγει στο σκούπι τετανικέ ή στην καλύτερη το έχεις στο γραφείο σου και ακουμπάς το ποτηράκι σου. Αυτό ήταν, δεν έγινε κατά λάθος. Ήταν οργανωμένο να γίνει. Ήταν οργανωμένο να φύγουν οι μεγάλοι δημιουργοί από τη μέση, που τα τραγούδια τους άντεχαν στο χρόνο και αντέχουν στο χρόνο. Και πάλι εδώ κάποιοι, σαν το Μίμη το Πλέσσα, τους βγήκαν εξ αριστερών που λέμε, διότι εκεί που είπαν καταργούμε αυτό το ρεπερτόριο και κάνουμε ευτελή έργα
που θέλουμε να κρατάνε μια εβδομάδα και να τελειώνουν για να μπούμε στην παραγωγή με το επόμενο, το Star System να βγει μπροστά ο τραγουδιστής, να μην λέμε ποτέ και από τα ραδιόφωνα τον δημιουργό, τον συνθέτη, τίποτα, να τους καταργήσουμε. Πώς τους βγήκε, και αυτό το είχα πει κάποτε σε έναν εταιριάρχη, όσο προσπαθείτε να τους βουλώσετε αυτούς τους μεγάλους συνθέτες, δεν μίλακα μόνο για το Μίμη και για άλλους, τόσο θα σας βγαίνει με το ρεπερτόριο που αντέχει. Διότι ακριβώς με το να δημιουργείτε, με το να παράγετε εσκεμμένα τραγούδια που θα κρατήσουν από μία εβδομάδα μέχρι ένα μήνα, μοιραία αυτό το ρεπερτόριο που αντέχει θα ξανάρθει στην επικαιρότητα. Και ήρθε. Μέσα από επανεκτελέσεις, μέσα από πολλά ηχογραφήσεις. Θα αλλάξει, θα πάρει άλλη μορφή. Και ο κόσμος αυτά θέλει. Αυτό παίρνει. Όσο πιο πολύ το πολέμας. Απαγόρευσαν στο τραγούδι να κρίνει την εποχή του. Προσπάθησαν να απαγορεύσουν. Ναι. Απαγόρευσαν στο τραγούδι να μας φωτογραφίζει το ποιοι είμαστε σήμερα. Απαγόρευσαν στο τραγούδι να κάνει την απόλυτη διείσδυση. Ο Θεός τον κόσμο τον έφτιαξε τραγουδώντας. Η λέξη αρμονία τα παίρνει όλα. Παίρνει μαθηματικά, παίρνει γεωμετρία, παίρνει αστρονομία, παίρνει ρυθμό, παίρνει μελωδία, παίρνει τα πάντα. Αρμονία. Ο αρμονικός διαβάζει τα γεγονότα του καιρού του. Δεν θέλει παγκοσμιοποίηση αρμονικούς. Δεν θέλει ελεύθερες μουσικές φωνές οι οποίες τον κόσμο δεν τον αφημίζεις με ένα λόγο, με μια ρητορία ή με ένα κείμενο. Τι έμεινε από ένα δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο? Τραγουδάγαν την Λιλή Μαρλέν και οι Άγγλοι και οι Ρώσοι και οι Γερμανοί και κλαίγανε και τριγματοί, γιατί έβγαζε την αλήθεια τους. Μας κουβαλήσαν εδώ να γίνουμε τροφή στα κανόνια 5 κεντρικοί τραπεζίτες για να δικαβήσουν. Αυτό λέγανε. Μόνο η μουσική μπορούσε τα καθάρματα να τα υποδείξει. Σήμερα αυτό το δικαίωμα μας το αφαιρούνε με το έτσι θέλω. Χιμπατζίδες χοροπηλάνε, Lady Gaga, ο Ladies Boo-Boo, ο Gau Gau, και βγαίνουν χοροπηδάνε, λένε πράγματα τα οποία δεν περνάνε πουθενά, και από κάτω ένα αφιονισμένο τσουνάμι χοροπηδά. Είναι αυτό που είπε ο Βάγνερ κάποια στιγμή. Σε 100 χρόνια, λέει, από όλη την ορχήστρα θα επιβιώσουν μόνο τα κρουστά. Και από όλους τους χορούς που ξέρουμε, βάλτ, μαζούρκες, πόλκες, αντικριστούς, τάγκο, λαϊκούς χορούς, κυκλικούς, οι άνθρωποι θα χοροπηδάνε επί τόπου στο ρυθμό των τεσσάρων τετάρτων, όπως οι Μάωροι στη ζούγκλα. Και θα τραβάς την κόκα σου, θα πίνεις τα αυτά σου, θα κατεβάζεις τα αεροπνεύματά σου και θα κοιτάς ο ένας σαν τον άλλον, λες και βλέπει ο μαλάκας το κακατού. Η πλήρης απομόνωση. Φύγαμε από την παρέα. Και δεν μιλάει κανένα με κανένα. Έτσι. Απομόνωση. Έτσι. Και για να έρθουμε και στη δική μας δισκογραφία. Πού είναι οι παλιοί δισκάδες, βρε παιδιά, που παρήγαγαν τα έργα τέχνης, αυτό που είπε ο Γιώργος. Ήταν ερωτευμένη με το αντικείμενο. Έτσι. Μπράβο. Πού είναι. Αυτή ανακαλύπτει. Πού είναι με την παγκοσμιοποίηση. Ο Μάτσας άνοιξε την πόρτα στο Ρεμπέτικο. Ο Λαμπρόπουλος στο Έντεχνο. Ο Πατσιφάς πριν στο νέο κύμα. Στο νέο κύμα. Πού είναι αυτή? Και μιλάμε παγκοσμιοποίηση, η μία εταιρεία αγόραζε την άλλη. Και τι γίνεται τώρα? Έρχεται ένας brand manager, ο οποίος πουλάει αναψυκτικά μέχρι χτες. Έρχεται να πουλήσει το δίσκο της Τάδε Star για ένα μήνα και μετά πάει και ξαναπουλάει δοντόκρεμες. Δεν έχει σχέση με το αντικείμενο. Και μιλάμε για κάποιους ανθρώπους που τους ζήσαμε όλοι μας, ο οποίος το βράδυ 11 η ώρα χτύπαγε το τηλέφωνο σου και σου λέει: Σε καλά, έγραψες κάτι σήμερα? Έτσι. Και λέγες, ή πήρα φρέσκα μανταρίνια να περάσω, να σε αφήσω. Και στην ουσία δεν ερχόταν για τα μανταρίνια, ερχόταν για να δει μήπως ξόφαλτσα σου έχει φύγει κανένα χαρτί περίεργο και από αυτό το χαρτί αυτός κάτι βλέπει. Η μαγεία της παρέας που ερχόμασταν όλοι μαζί στα στούντιο για να συζητήσουμε τη μελωδία, να συζητήσουμε το στίχο, να δούμε αν μας κάνει, αν το φορέσει ο τραγουδιστής το κουστούμι, πώς θα είναι πάνω του. Ακούγε δεν... ένας τραγουδιστής τον άλλον, πόσα τέτοια. Βέβαια. Προτριακονταετίας και πριν από 40 χρόνια, άκουγε ένας μεγάλος τραγουδιστής το τραγούδι στο διπλανό στούντιο και έλεγε να το πω κι εγώ. Να το πω κι εγώ. Ή να μπω να κάνω δεύτερη, να το βοηθήσω.
Έτσι έχουμε μεγάλους τραγουδιστές που κάνανε δεύτερες φωνές σε άγνωστους τραγουδιστές, ήταν άποδο, που τους αποδέχτηκαν μέσα με παντριές, παντρέματα τέτοια, τα στούντιο ήταν εκκλησίες που παντρεύτηκαν καλλιτέχνες μεταξύ τους. Υπάρχουν μεγαλύτερα ερεθίσματα. Ρε μη μάκω από αυτά που ζούμε σήμερα. Μη μάκω μου, έφηβε μου. Μεγαλύτερα ερεθίσματα. Ανοίγουμε την τηλεόραση και βλέπουμε στρατιές απελπισμένων να περπατάνε εκατοντάδες χιλιόμετρα για να βρούνε τι? Ελευθερία. Πάψτε να μας κυνηγάτε, να μας πυροβολάτε, να κοιμόμαστε και να μην ξέρουμε αν το πρωί θα ξυπνήσουμε ζωντανοί. Και περπατάνε και λες, πού στο διάλο βρίσκει το κουράγιο αυτή η βουκαριάρα και κουβαλάει ένα παιδί επάνω στον ώμο και ένα παιδί στο καρότσι. Και σου λέει, πάω με τα πόδια, λέει, σε ζώνους, 700 χιλιόμετρα. Και νιώθει ασφαλέστερη που είναι έστω έτσι, έτσι εδώ από το... Και έρχεσαι και το βλέπεις. Και σου γεννιόνται απίστευτα πράγματα. Ιδανική. Απαγορεύουνε να βγει προς τα έξω. Οποιοδήποτε, οποιαδήποτε μουσική κατάθεση, γιατί θα ξεβρακώσει τα καθάρματα. Τα κτίνη τα οποία παίζουνε το παιχνίδι της παγκοσμιοποίησης. Ξέρουνε τη δύναμη που κρύβουνε τα δάχτυλά του. Είναι το μόνο όπλο το οποίο μπορεί να τρυπήσει εσείς, το θώρακά του. Εσείς παιδιά δεν πιστεύετε ότι στην καινούργια γενιά υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι από τη στιγμή που θα αναγνωρίσει ο ένας τον άλλον, γιατί ο καθένας κυνηγάει ξέφρενα όνειρα ή ο καθένας προσπαθεί να περιχαρακώσει τα συμφέροντά του. Έχω όμως την εντύπωση ότι όπως κάποια στιγμή ο Μίκης με έπαιρνε στο τηλέφωνο και με έστελνε να παίξω στους λαμπράκηδες γιατί τον κυνηγούσανε, κάποια στιγμή που ο Χατζηδάκης ανεγνώρισε ότι χρειάζεται κάτι παραπάνω από το να είσαι αληθινός στην εποχή της παντοδυναμίας του, ήμουν ο μόνος που βγήκα και του είπα, αγόρι μου, πάρε μια παρτιτούρα του μεγίστου ημών Κώστα Γιαννίδη, Γιάννη Κωνσταντινίδη, και αν μπορέσεις να την παίξεις, ξανατόλμα να πεις και να δηλώσεις μετά από εσέ το χάος. Με ξεχώρισε, ήρθε, γίναμε αδελφοποιητοί, όχι απλώς φίλοι. Του άρεσε πάρα πολύ το ότι μιμούμουν τον τρόπο που μπορούσε να μιλάει με το ευητοευμένο εγώ. Αυτό όμως δεν είναι μεγαλείο, Μίμη. Τι του είπε? Κρίνεις έναν άνθρωπο έτσι σκληρά. Τι του είπε? Ας το Κώστα το Γιαννίδη, ας το έλεγε, ας το πάρε την Αλεξάνδρα του. Πάρε, πάρε το Γιάννη τον Κωνσταντινίδη, του λέει. Ναι. Μελέτα το Δειλινό Αγάπης. Μελέτα τις Βυζαντινές του Ραψοδίες. Και έλα μετά. Έτσι. Έλα μετά να μιλήσει για αυτόν. Και υπάρχει και μια πολύ αστεία ιστορία. Ζητώ συγγνώμη γιατί έχω διακόψει τη σύζυγό μου, την οποία άκουγα με πολύ μεγάλη προσοχή και έχει πάρα πολύ δίκιο σε όλα αυτά τα οποία λέει, γιατί σε αυτό το επάγγελμα των ραδιοφωνητζίδων που είμαστε όλοι, την έχω κατατάξει μεταξύ των εντύμων. Και για μένα το να σε θεωρώ έντιμο και μαχητή σε αυτά που πιστεύεις είναι το μεγαλύτερο κομπλιμέντο που μπορώ να σου κάνω, και δηλώνω για μια τέτοια παλικαρίσια στάση ότι είμαι υπόχρεος και ό,τι μου ζητήσεις θα το κάνω. Έρχεται λοιπόν ο μάνας ο Χατζηδάκης στο σπίτι μου και μου λέει, ποιο είναι το αγούδι που σου αρέσει, είπε,
Και λέω, δεν θέλω να σε κολακέψω, Παπαγάς, αλλά είναι δικό σου. Λέει, ποιο? Λέω, το ήταν καμάρι της Αυγής. Λέει, γιατί? Λέω, γιατί είσαι ο πρώτος στην ιστορία της μουσικής, χωρίς να το ξέρεις, χρησιμοποιείς όλες τις μινόρα κλίμακες. Δηλαδή, δεν λες ντο, σολ, ντο και το σολ είναι εβδόμη ή καθαρό. Λες ντο, σολ μινόρε, ρε μινόρε, λα μινόρε, μη μινόρε. Το σκέφτεται λοιπόν και μου λέει, δίκιο έχεις. Αλλά τον βλέπω να έχει συγκινηθεί και για να ξεφύγουμε από τη συγκίνηση μου λέει, καλά, άσε τα δικά μου, πες μου από αυτά τα ξένα που ακούς εσύ. Εκείνη την εποχή έκανε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία το Fly Me to the Moon. Μιλάμε για συγκλονιστική διεθνή επιτυχία. Και του το παίζω. Τον βλέπω και λέει, μου αρέσει. Του αρέσει. Δεν περνάνε 20 μέρες και ακούω από το ραδιόφωνο τη Δήμητρα τη Γαλάνη να τραγουδάει την μελωδία ατόφια, μονάχα που της είχε αλλάξει το ρυθμό και τον είχε κάνει καρσιναμά. Τι ρα ρα τια ρα τι ρα ρα λα ρα δα δι. Και τον παίρνω στο τηλέφωνο. Για κάποια βραβιά μου μίλησες και μου ψιθύρισες. Και πήγαινε και του λέω, βρε άθλιε, δεν ήξερα να το κλέψω εγώ. Και μου λέει, μα σου είπα, μου είδεσαι. Μου είδεσαι. Τι ομορφιά, τι μεγαλείο ψυχής. Και ακολουθεί μετά, πι παπαμ, πι παπαμ, πι παπαμ, παμ. Και παίρνει ολόκληρο το Μόσαρτ. Το λέει Χασάπικο Σαράντα. Το λέει Χασάπικο Σαράντα. Το λέει, το δηλώνει. Έτσι είναι, αυτό είναι... Είναι μέσα γεγονός όμως. Ξεχνάτε παιδιά, το λέει Χασάπικο Σαράντα, αλλά λέει Μάνου Χατζηδάκη. Μάκο μου, ξέρεις πόσα. Εγώ θα ήθελα να δω κάποια τραγούδια σημερινά να λένε Πλεσέικο ή Οδύ στο Πλέσα. Ξέρεις πόσα είναι. Το πήρα από εκεί, ρε παιδί μου. Του είπε κάτι το οποίο. Ο Μάνος είχε ένα μπαλονομαστή. Δηλαδή ότι. Όταν ένα γεγονός το επεσήμανες, αποκαλύπτονταν. Του λέει λοιπόν, εν αγνία σου, και είναι γεγονός αυτό. Το τραγούδι αυτό είναι επανειλημμένα μινόρα. Πρόσεξε, εν αγνία σου, δηλαδή. Δεν το είχε συνειδητοποιήσει. Ποιητική σου... Αδεία, ναι. Αδεία. Έγραψες κάτι το οποίο δεν το συνειδητοποιείς. Είσαι ο πρώτος που το κάνει. Και αυτό... Στη διεθνή μουσική. Σε διεθνή μουσική. Αυτό τον άλλον. Δεν είναι ότι τον ικανοποιεί. Του ανοίγει μία σελίδα. Αυτόγνωση. Τον συνειδητοποιεί. Έτσι. Πού είμαι. Με ποιον μιλάω. Και τι θέλω. Εκεί βέβαια. Δέχτηκε και την μπάτσα για τον Γιάννη τον Κωνσταντινίδη, για τον Γιάννηδη. Γιατί υπήρχε μια κόντρα μεταξύ τους, ήταν μια κόντρα την οποία ο Γιάννηδης ήταν πάρα πολύ χαμηλών τόνων. Είχε άλλες προτεραιότητες από το να κάτσει να κάνει για το καυγάδες. Λοιπόν... Πώς να κάτσω εγώ και να ακούω το Χατζηδάκη να λέει μετά από εμέ το χάος. Τότε και είχε δίκιο γιατί έπαιρνε τον παλιό Καραμαλή και του έλεγε η Λιβική με στενοχωρεί. Ύστερα από μισή ώρα τον είχε κάνει διευθυντή στη Λιβική. Με όλα αυτά όμως τα τερτύπια υπήρξε ένα σπουδαίο πράγμα. Μέσα από αυτές τις αντεγκλήσεις, μέσα από τις εκ των υστέρων συνειδητοποιήσεις του μεγαλείου και του Μάνου, γιατί είναι συγκλονιστικό συνθέτης, μην γελιόμαστε, του Μίκη, ο οποίος είναι και μόνο το ότι κατέβασε την
υψηλή ποιήση στο πεζοδρόμιο. Μας άνοιξε την πόρτα των ποιητών. Έτσι, δεν χρειάζεται. Ένας λαός ο οποίος δεν διαβάζει τους ποιητές του με τίποτα. Γιατί, από την άλλη μεριά. Τους τραγούδησε. Και... ο ίδιος λαός. Και όχι μόνο, αγόρι μου. Οι ακολουθητές. Ο Σταύρος ο Ξαρχάκος, ο Μάνος ο Λοΐζος. Όλα αυτά τα παιδιά τα οποία πραγματικά. Αν κοιτάξεις το ρεπερτόριο της εποχής εκείνης, έχουν γράψει διαμάντια, ρουμπίνια, έχουν γράψει μαργαριτάρια, τα οποία βεβαίως την ίδια εκείνη την εποχή, αλλά είχαν σταθερή, θαμπή, μικρότερη ή και μεγαλύτερη λάμψη. Εδώ έχω μια μικρή... Εγώ έχω μια απορία. Εγώ θέλω να μου μιλήσετε κι εσείς. Έχω μια μικρή διάσταση από πώς το πώς θα ήσαν στη θέση του δηλαδή, Μίμη και θα μίλαγαν για συναδέλφους τώρα και όχι για το έργο τους. Δεν εγώ έχω αυτή την απορία. Δεν ξέρω εκτός από το ρεμπέτικο το οποίο επηρέασε αρκετούς. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι αυτή η νεότερη γενιά επήρε πολλά πράγματα από το Μίμη. Από τον τρόπο που προσέγγισε τους κλασικούς ρυθμούς. Το δοκιμάσαν και στη δεκαετία του 50 μεγάλοι συνθέτες. Πρώτα-πρώτα ο μεγάλος Γιούλ και ζουν μέχρι σήμερα. Αστιαβέσαι. Οι αποπειρές του. Αστιαβέσαι. Αυτά που λέμε αρχόντο ρεμπέτικα κατευθυμισμών είναι διαμάντια. Πάρα πολύ. Τα οποία μέχρι σήμερα τα αγκαλιάζουμε και τα τραγουδάμε. Ο Μίμης όταν αποφάσισε να μπει στη λογική του Γασάπικου κατά βάση και μετά του Ζεμπέκικου, το έκανε με πλήρη εξοπλισμό. Απόψε ήρθα για να πιω λιγάκι παραπάνω. Τέτοια που είναι η ζωή, τέτοια και εγώ τις κάνω. 1962. Μη με τσιγκλάς, θα σου γράψω για τη μαντολινάτα σου. Μιμή, μας είπες ποιο είναι... Κάνει δηλαδή την απόπειρα 2 χρόνια προτού εμφανιστεί η πρώτη οργανωμένη δουλειά του Ξαρχάκου με τον Πιδικότσι. Έχουμε δηλαδή έναν μεγάλο αριθμό τραγουδιών. Λόγιζος δεν έχει φανεί ακόμα. Ο Μούτσες είναι καθοδόν. Έχει κάνει τη γέφυρα ο Μίμης. Από το 60 δεν ζω χωρίς εσένα. 1960. Μουζάκι. Ένα παράλληλο τραγούδι. Το Μουζάκι. Μια απόπειρα ακόμα. Βλέπεις ότι υπάρχει το πρόθυρο υλικό το οποίο θα το πάρουν μετά και θα γίνει η εμφάνιση των επιγόνων. Στην εποχή της αθωότητας και της ειλικρίνειας ο Μέγας Γιαννίδης είναι στην επιτροπή που θα διαρρέξει τα τραγούδια για το πρώτο φεστιβάλ που κάνει ραδιοφωνία. Εγώ συνθέτης μέχρι τότε δεν είμαι, γιατί των άλλων των συναδέλφων μου της συνθέσης προσπαθώ να φέρω σε διεθνέστερο επίπεδο για το καλό της ελληνικής μουσικής. Και κάποια στιγμή ανοίγουν τους φακέλους και βρίσκουν 3 τραγούδια του Πλέσσα μέσα στο πρώτο φεστιβάλ. Και το ένα είναι το Αστεράκι, το άλλο είναι το η Συννεφιά και το τρίτο είναι το Λαλαλα, το οποίο έγινε, θυμάσαι, στο Οικονομίδη, το «Κάθε φορά που γελάς τρυφερά θέλω». Τα έστειλα. Όχι πως πίστευα ποτέ ότι θα μπορούσε να είναι μέσα στα 15. Και όταν τα ανοίγουν και βλέπουν ότι μέσα στα 15 είναι αυτά, ξεχωρίζει μια προφητεία που λέει ο Γιαννίδης. Βλέπει το στη Συννεφιά και λέει αυτό το τραγούδι πρέπει να το έχει γράψει κάποιος ο οποίος παίζει τον Ντεμπιουσί, τον Ραβέλ και όλην αυτήν την εποχή στα δάχτυλα. Εγώ καημένος ήμουν μόνος αυτοδίδακτος που δεν ήξερε μουσική. Ήξερα όμως ότι ένα τέτοιο τραγούδι, εάν το πει σωστά, μπορεί
ύστερα από πάρα πολλά χρόνια να θεωρείται διδακτέα ύλη απανταχού του κόσμου. Και δεν λάθεψα, αυτή τη στιγμή η συννεφιά είναι διδακτέα ύλη μαζί με πέντε ακόμη πρελούδια που στο κονσερβατόριο της Μόσχας. Κυνηγάτε με ρε παιδιά, δικώς σας παρακαλώ, γιατί έτσι με κάνετε να αντιδρώ και μέσα από την αντίδρασή μου να ψάχνω να βρω ποιους καινούριους θα βοηθήσω. Ανεξάρτητα όμως δεν θα περιμένω ποτέ την ανταπόδοσή τους, γιατί ο καθένας από αυτούς μπορεί αυτό το πρικιό που του χαρίζω να το χρησιμοποιήσει για να πετάξει με ψεύτικα φτερά, και είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα τσακιστεί και πιο ο του θαύματος εγώ θα πάω πάλι να τον σώσω. Μίμη μου, μας είπες ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι από τον Μάνο το Χατζηδάκη, ποιο του είχες πει ότι το, από τα δικά σου ποιο είναι ένα όμως τραγούδι θέλω να πεις. Τώρα. Δύο αγαπημένα. Όχι, ένα. Αλλά θα σου βάλω ακόμα πιο δύσκολα. Ένα που όταν, κάθε φορά που τα ακούς. Εάν πρέπει να είναι ένα, είναι το «Έπεσε βαθιά σιωπή». Ο λόγος. Από το δρόμο. Ο λόγος. Γιατί δεν υπάρχει ομοιότου. Γιατί μιλάει για το παλικαράκι που είναι έτοιμο για τα ιδανικά του να δώσει τη ζωή του. Έπεφτε βαθιά σιωπή στο παλιό μας το δάσο. Τρέξε να σε πιάσω, μου είχες πρωτοπεί. Κι όπως έτριζε η βροχή στα πεσμένα φύλλα, πόση ανατροπή. Λοκύλα, δεν κρατιέσαι, δεν κρατιέσαι, είπε ο Μίμης στο δικό του αγαπημένο κομμάτι. Υπάρχει και ένα δεύτερο κομμάτι, τον πίεσα βέβαια να διαλέξει δύο μόνο ένα. Του. Ναι, εγώ τον πίεσα να διαλέξει ένα και σωστά το διάλεξε το ένα το ποιος κομμάτι. Ποιο το ξέρει, έπεφτε βαθιά σιωπή και ποιο το ξέρει είναι το άλλο. Αυτό που είχε πει ο Δημήτρης Χόρν το 60 και μετά το 90, θα σα πω και ένα μυστικό εδώ. Είχα το δισκάκι το μικρό που είναι πίσω από τις Χάντρες, το ποιος το ξέρει. 45. Το 45. Και βέβαια η τεράστια επιτυχία που είχαν οι Χάντρες επισκίασε το ποιος το ξέρει. Σαφώς. Έμεινε πραγματικά στη σκιά. Και είχα πάει στο Μίμη με τα δισκάκια μου τότε και του λέω αυτό, μου λέει το ξέρεις κι αυτό. Γιατί τότε μένα. Γύρισε στο δίσκο από την άλλη μεριά. Εμένα με είχε, δηλαδή τότε όταν το γνώρισα κιόλας, στην δεκαετία του 80, με είχε ότι η τρελή που ξέρει το έργο μου. Ναι, μα ξέρεις και αυτό, κύριε Πρέσα, λέω, αυτό είναι θεϊκό κομμάτι. Ναι, λέει, δεν το ξέρει κανείς. Και το 90 τον έπεισα και το έκανε επανεκτέλεση με τον Γιάννη τον Κούτρα τότε, 90-91. Και πραγματικά άρχισε να ξανακούγεται το κομμάτι με τον Κούτρα, το έγινε επανεκτελέσει και από άλλους, το είπαν πολλοί. Και βεβαίως ανακάλυψαν και την πρώτη εκτέλεση, όπως γίνεται μέσα από τις επανεκτελέσεις, γνωρίζουν την πρώτη εκτέλεση. Και αυτό είναι ένα άλλο θέμα που πρέπει να συζητήσουμε, το θέμα των επανεκτελέσεων, που ο Μίμης πολεμήθηκε. Είναι εκείνος που τις ήθελε, τις επέβαλε για να πάει το τραγούδι παρακάτω, πολεμήθηκε πολύ, άκουσε πολλά ειρωνικά σχόλια, άσε το τραγούδι ήσυχο, εμείς το αγαπήσαμε με εκείνον, με τον πρώτο διδάξαντα. Και δεν είναι έτσι, έλεγε πάντα ο Μίμης, αν δεν του αλλάξω τον τίμα, πώς θα το γνωρίσει το εγγόνι μου. Η επιβεβαίωση της θέσεως του Μίμη την βίωσα εγώ. Αλλά πρωτού σου πω πώς την βίωσα, το δεύτερο τραγούδι είναι το ποιος το ξέρει. Να πούμε βέβαια ότι η στίχη του Πρετεντέρης. Κώστας Πρετεντέρης. Το Κότσαλο. Το Κότσαλο. Αγόρι μου. Με τον Οικονομίδη Κώστας ο Πρετεντέρης και ο Μίμης ο Πλέσας. Μεγαλώσαμε μαζί τους. Με λαχτάρα περιμέναμε την εκπομπή. Το νέο μας ταλέντα προχωρούν εμπρός με βήματα δοσάτα, βγαλμένα από τη ζωή στη στράτα. Και τον προκαλώ κάθε φορά, γιατί θυμάται όλους τους στίχους. Και έχω πει ένα πράγμα. 40 χρόνια προσπαθεί η επιστήμη να βρει το φάρμακο στο Αλτσχάιμερ. Και γυρνάω και τους λέω, πάρτε το DNA του Πλέσσα. Είναι το φάρμακο στην αμνημοσύνη. Θέλεις να σου αποκαλύψω και άλλα μυστικά, να σας αποκαλύψω? Πες. Δεν αφήνει ποτέ το μυαλό του να κοιμηθεί. Ο Μίμης δεν θα καθίσει ποτέ να πει αυτό που λέω εγώ, αχ τι ωραία θέα, τι ωραίο φεγγάρι, τι ωραίος ήλιος. Οπότε είμαι εγώ, ξέρεις, θα το πάθω το Αλσχάιμερ όπου να είναι. Ο Μίμης όχι, είναι συνεχώς κάτι σκαλίζει ή ενορχιστρώνει κάτι ή έχει αυτή την καινούρια αγάπη, αν θέλεις, της τελευταίας 15 ετίας,
που φτιάχνει έργα με τα χέρια του. Ζωγραφική, φόντο, φτιάχνει καραβάκια. Μην ακούτε με τα χέρια μου, με τα σκουπίδια. Με τα σκουπίδια. Η χαρά της νοικοκυράς. Δεν μπορώ να πετάξω τίποτα. Λέγεται Ars Povera. Είναι μια τεράστια κίνηση που αφορά αυτούς που μπορούν. Η φτωχή τέχνη. Κουρέ, η τέχνη του φτωχού. Η τέχνη του φτωχού. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, να σου δείξω πράγματα που έχω κάνει, τα οποία και ευτυχώς θα εκτεθούν με λαμπρό τρόπο. Γιατί? Γιατί το αποτέλεσμα θα αφορά αυτούς που είναι αναγκημένοι και δεν έχουν τον τρόπο να αντιδράσουν. Δηλαδή, μπορείς να φανταστείς του δρομοκαϊτίου τροφίμους που έχουν παιδιά που είναι τυφλά και κουφά. Δηλαδή η δυστυχία δεν έχει όριο και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται από την πολιτεία κατ' εμέ είναι ισχνός. Και άμα μπορεί ένα δικό μου τραγούδι ή μια δική μου παραξενιά να ανακουφίσει ένα τέτοιο πρόβλημα, καταλαβαίνεις τι περηφάνεια νιώθω και με τι μανία θα δω τώρα. Εσύ έχεις αυτόν το Μάη, έτσι. Παίρνω αυτό το Μάη και τον κάνω Απρίλιο εγώ με ένα έργο που δεν το φαντάζεσαι. 22 Μαρτίου στην Γαλερία Έρση στο Κολωνάκι θα εκτεθούν κάποια από τα έργα του, γιατί συνέχεια κατασκευάζει και φτιάχνει. Η χαρά της νοικοκυράς είναι ότι ακριβώς η χαρά και η γκρίνια μαζί του Μίμη, διότι πας να πετάξεις, ας πούμε, παίρνεις λεμόνια και είναι σε ένα διχτάκι. Έτσι και κάνω το λάθος και πετάξω το διχτάκι, γίνεται επανάσταση στο σπίτι. Λοιπόν, παίρνει το διχτάκι, θα το δεις να έχει γίνει. Σκουφάκι σε ένα κουκλί, ας πούμε. Σκουφάκι, ξέρω εγώ, τα δίχτυα σε ένα ψαρά. Σε ένα ψαρά. Ή ξέρω εγώ, ανοίγει το καπάκι από ένα αναψυκτικό, ένα χάρτινο, έχει γίνει ρόδα σε κάτι άλλο. Καλαμάκια από σουβλάκι, δεν συζητάμε, κατάρτια και όλα αυτά. Η χαρά της νοικοκυράς από τη μία, από την άλλη, μην εκπλαγείτε αν τον δείτε να σκαλίσει τα σκουπίδια. Θα πείτε και ο πλέσας από τα σκουπίδια. Αυτή η χαρτόνια. Μη μ' άκου από τον λόφο που κάθεσαι πια. Πήγαμε σε ένα λόφο και καθόμαστε. Γιατί ζούμε αυτή την πολιτισμική εγκατάλειψη? Πρώτα απ' όλα, ένας απίστευτος μισελληνισμός σε κάθε τι ελληνικό. Προβάλλεις κάτι, δίνεις μία μάχη. 10 χρόνια πολεμούσανε να αποκαλύψουν στην Ιθάκη τον τάφο του Οδυσσέα. Πάει ο άλλος κάτω στη έξω από τη Σπάρτη, ανακαλύπτει την Πελάνα, Μητρόπολη των Μηνίων, ενός πολιτισμού 4-5.000 χρόνια π.Χ. Επίθεση από όλες τις πλευρές. Είναι η ράτσα μας, νομίζω, αυτή. Να απαντήσω? Ναι. Εγώ, όπως θυμάσαι, μαζί με τον Θάνατο Σοφό φτιάξαμε την Καλλιτεχνούπολη. Ναι. Εγώ δεν δεχόμουν να παρασύρω τους συναδέλφους μου να αγοράσουν οικόπεδα εάν προηγουμένως δεν ήμουν πεπισμένος ότι αυτό που θα πάρουν με τον τρόπο που θα το προστατεύσουμε θα φτάσει να τους αποδώσει πολλαπλά, γιατί το αξίζουν, γιατί οι άνθρωποι αυτοί σαν από τους μουσικούς της ΕΡΤ και από τους σολίστες μου της Φίνος. Και πραγματικά, όταν βρήκαμε από την Μονή Πεντέλης δύο γύλοφους στην Πικερμία γη, φρόντισα εγώ ο διαβαστάρης να ανοίξω και να μάθω τι είναι η Πικερμία γη, και εδιάβασα ότι στον ένα λόφο έχουν βρεθεί απολιθώματα που αφορούν 40 εκατομμύρια χρόνια ζωή, μετρημένη πια με τον σύγχρονο τρόπο που σαν επιστήμονος βεβαιώνω ότι είναι απόλυτος, το χρόνο ημισία ζωής της ακτινοβολίας των πετρωμάτων. Στο ένα λοιπόν βρήκαν τριχωτούς ελέφαντες και στο άλλο, κάτω από το σπίτι μου σήμερα, είναι ο άλλος λόφος, ο οποίος έχει 400 εκατομμύρια χρόνια γης,
Και αυτή τη στιγμή, όποιος και να θέλει να πει, μας παραμυθιάζει ο Πλέσσας, θα του σκάσερε, επανειλήθηκε και πήγαινε να δει στο μουσείο στο οποίο υπάρχουν τα ευρήματα. Ελάτε ρε παιδιά, ελάτε στο Πικέρμι να δείτε. Τεράστια υπόθεση. Μεγάλη ιστορία αυτή. Με συγχωρείς, κάποιος... Τεράστια υπόθεση. Είχαμε υπόψη μας αυτό το πράγμα. Και τα υπάρια, και τα υπάρια και τους νάνους ελέφαντες και όλα αυτά τα που είπες, έτσι είναι τα πράγματα. Και όλα αυτά υπάρχει μουσείο το οποίο το έχει. Υπάρχει και μουσείο, ναι. Ποιος το ξέρει το μουσείο αυτό? Ποια σχόλια πάνε εκδρομή σε αυτό το μουσείο? Θα το μάθουν όλοι, γιατί η Ραφίνα πια γίνεται πολύ μεγάλο πολιτιστικό κέντρο και είναι μαζί ο Δήμος Ραφίνας και Πικερμίου, και σαν να μην έφτανε αυτό, είμαστε ευτυχώς κάτω από την ασπίδα όλων των πολύ σοβαρών, πώς να το πούμε, οργανισμών, οι οποίοι κοιτάζουν να μην ευτελιστεί και να μην ξεπουληθεί εν ονόματι συμφερόντων πολιτευομένων αυτή η συγκλονιστική, αυτό το συγκλονιστικό παρελθόν αυτών των δύο λόφων. Είναι ένα από τα 8, είναι μία από τις 8 περιοχές στην Ελλάδα που τα ευρήματα πάνε 300-400-500 χρόνια. Εκατομμύρια χρόνια. Εκατομμύρια χρόνια. Μας δηλαδή, έκαψε κάτι εκατομμύρια μας. Το ίδιο πράγμα γίνεται στην Μυτιλίνη με το απολυθωμένο δάσος. Βεβαίως. Το ίδιο πράγμα γίνεται κάτω στην Νεάπολη. Στην Τήλο. Στην περιοχή στην της Χαστάνιας. Στην Τήλο με τους ελέφαντες. Του σπηλαίου της Χαστάνιας. Είναι από τις... Γιατί στο σπήλαιο του Δηρού. Στο σπήλαιο του Δηρού. Το τυρόφο έχω βγάλει εκεί. Και το οποίο σπήλαιο του Δηρού τώρα γίνονται εργασίες για τις επόμενες 4 μεγάλες αίθουσες διαδρομές, ναι. Τις οποίες από εκεί μέσα έχουν βγάλει τουλάχιστον 250 ευρήματα. Και δίπλα είναι η Αλεπότρυπα μαζί με τον Τενάριο άνθρωπο κλπ. Μίμη μου, μίλησες για να σε γυρίσω στα μουσικά σου. Για τους σολίστες σου, να πούμε ότι στο αγαπημένο σου τραγούδι έπεφτε βαθιά σιωπή στο μπουζού και ακούγεται ο Στέλιος Ζαφυρίου. Βεβαίως. Ένας από τους αγαπημένους σου συνεργάτες. Συγκλονιστικό παιδί, συγκλονιστικός φίλος, συγκλονιστικός εκτελεστής, μοναδικής ευαισθησίας. Κύριος πάνω απ' όλα, με κάπα κεφαλαίο. Αγαπημένος μας ο Στέλιος, να είναι καλά εκεί που είναι. Αλλά τώρα θα κάνουμε το χατήρι της Λουκύλας που ήθελε να σε τσικλίσει και να σου πει το δεύτερο σου αγαπημένο κομμάτι. Ποιος το ξέρει. Ποιος το ξέρει, ε. Δεν μου λες, η καταγωγή του. Εσένα ρωτάω, έπαιξε ρόλο σε αυτό στη μουσική του? Η Ζάκυνθος ότι είναι. Η Επτάνησος γενικότερα. Ναι, Ζακυνθινός ο πατέρας του, ναι. Από την Κωνσταντινούπολη μητέρα του, από τη Χάλκη. Αυτό λέω, αυτές οι δύο μεγάλες σχολές. Αυτές οι δύο μεγάλες σχολές νομίζω συνυπάρχουν και φαίνεται και στα τραγούδια του. Γιατί αυτό που λέγατε πριν, ότι έχει αυτή την τεράστια βεντάλια ο Μίμης, δεν φαντάζομαι ότι είναι ο ίδιος συνθέτης που έχει γράψει το Βρέχει Φωτιά στη Στράτα μου και το ποιος το ξέρει. Μήπως τη μια φορά το ένα ποδάρι είναι στην Ανατολή και το άλλο ποδάρι είναι στη Δύση. Ή μίξη, μαζί και ο χημικός, έτσι. Πες τα παιδιά που διαλέγονται, αυτό λέγεται Ιανός. Ιανός. Αυτό λέγεται Ιανός, αλλά έχω άλλη άποψη. Για πες την άποψη, Ανδρέα μου. Ο Μημάκος είναι παιδί της Αθήνας. Είναι ο Γνήσιος Γκάγκαρος. Την πόλη αυτή τη λατρεύει, την αγαπάει κάθε γωνιά της. Αγάπησε κάθε εκφρασή της. Αγάπησε το θέατρο από τον καιρό του Μεγάλου του Βεάκη μέχρι το σήμερα. Αγάπησε τη μουσική από τις καντάδες του Κόκκινου. Είναι Αθηναίος. Του Ρόδιου, του Χατζή Αποστόλου, του Σακελαδίδη. Εσύ δηλαδή δεν βλέπεις πουθενά την επιρροή των Επτανήσεων? Δεν υπάρχει κανένα, είναι αυτοφυής κανείς και αυτόματος δεν είναι κανείς. Εγώ τη βλέπω την επιρροή. Και στο χαρακτήρα του είναι Αθηναίος. Ο χαρακτήρας, ναι. Πάντο γαμπάρι. Όσο τρυφερός είναι, τόσο σκληρός είναι. Και δεν φοβάται. Αυτό είναι πολύ σωστό που λες. Ο μεγάλος του εχθρός ήταν ότι είναι ατρόμητο. Και δεν έχει κλάψει ποτέ ο Μίμης. Όσα χρόνια τον ξέρω. Γεννήθηκε. Δεν έγινε έτσι στη διαδρομή. Τα γεγονότα όλα αυτά περάσαν μέσα του. Βίωσε φοβερές στιγμές. Και τώρα
με το δικό του τρόπο και θα δώσει την απάντησή του σε αυτά που βιώνουμε 6 χρόνια στη μεταμόρφωση της χώρας μας σε χώρο. Μίμη μου, θυμάσαι το Μίμη με κοντά παντελονάκια? Βέβαια. Πώς ήταν η ζωή του? Ένα πάρα πολύ καλό παιδί μιας μεγαλοαστικής οικογένειας. Γιατί οι Πλεσέοι, οι Ζακριθινοί είχαν, ο παππούλης μου δηλαδή, είχε 14 παιδιά εν ζωή. Τότε δεν είχε τηλεόραση ο άνθρωπος. Είδες τι κάνει η έλλειψη καμιά φορά. Αλλά δεν φτάνε τα 14 παιδιά, είχε και άλλους 4 ψυχοπαίδια. Μάλιστα. Εκείνη την εποχή ψυχοπαίδια, να το πω με το... δεν θέλω να σε σοκάρω, λέγαν τα μπάσταρδα, τα οποία είχε σε εξωσυγηγικές, αλλά... τα λέγαμε τα ψυχοπαίδια. Ψυχοπαίδια, ναι. Ο Φίντελ Κάστρο είναι ψυχοπαίδι. Το μεγάλο χτυματία Κάστρο. Και για να ευθυμίσουμε λίγο, κάποια στιγμή η μικρότερη της οικογένειας των Πλεσέων είναι η θεία η Ευρυδίκη, η οποία παίζει και βιολί. Μάλιστα. Τι ηλικίες τώρα μιλάμε? Η θεία η Ευρυδίκη ήταν μεγαλύτερη από μένα 6-7 χρόνια. Ναι. Ο Πλέσας ο Αντώνης, ο πατέρας μου, είναι ο κάπου αυτής της τεράστιας φαμίλιας. Και κάποια στιγμή αυτοί οι Πλεσέοι φτιάχνουν ψαθάκια. Και υπάρχει ένα ευλογημένο έθιμο, όπου δύο φορές το χρόνο οι Ζακυνθιανοί σπάνε τα ψαθάκια τους και αγοράζουν καινούρια. Άρα έχει πάντα δουλειά. Και είναι οι Πλεσέοι, οι οποίοι με έναν πύχη, τότε δεν υπήρχε μέτρο, έκαναν έτσι και μάζευαν τα λεφτά σε μια σακούλα και σαν άνθρωποι που σεβόντουσαν τη δουλειά που κάνανε είπαν όλα αυτά τα λεφτά να τα πάμε στην Ιταλία και να αγοράσουμε μηχανήματα για να κάνουμε σοβαρό καπέλο και στη χώρα μας. Αστοχία. Ζήφος, πάει δουλειά. Γιατί εκείνη την εποχή έγινε το Βότα Κομμουνίστα και φορέσανε όλοι τραγιάσκα. Και έτσι. Και έτσι έμεινα εγώ να είμαι ο πρωτότοκος αυτής της οικογένειας που έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να την ζήσεις κιόλας και να τη ζήσω και να τιμώ τον παππούλη ο οποίος είχε καταφέρει να κάνει τόσα παιδιά και τόσα ψυχοπαίδια. Κάποια στιγμή λοιπόν έρχεται η θεία η Ευρυδίκη και μου λέει σε θέλει ο νόνος σου. Ο παππούς γίνεται και νόνος σύμφωνα με το Ζακυνθιανό έθιμο και αυτός με έχει βγάλει Μίμη και ο Σιωρ Μίμης είναι ο ίδιος ο παππούλης μου. Λέει σε θέλει ο νόνος. Πάω λοιπόν στον νόνο μου και μου λέει ρε ψυχή μου, παίζεις εκεί το ράδιο? Με ρωτούσε αν παίζω στο ραδιοφωνικό σταθμό. Όχι, έπαιξε η χουλιά μου, παίζεις. Παίζω σε αυτό το ράδιο. Παίξε κανένα από κιά τα βάλσερ. Τα βάλσερ, σωστό. Να του παίξω βάλσερ. Να μην κάνω εγώ τη χάρη στον παππού μου. Την επόμενη εβδομάδα αφιερώνω τα 20 λεπτά της εκπομπής με σόλο πιάνο παίζοντας μόνον 3/4. Και έρχεται η θεία η Ευρυδίκη και λέει ωραία ψυχή μου, δεν σε παρακάλεσε να παίξεις από κιά τα βάλτσερ ο νόνος σου? Λέω βεβαίως. Και στην επόμενη εκπομπή έπαιξα μόνον 3/4, μόνον βάλς. Σιγή επικράτησε προς στιγμήν και μου λέει καλά, λέει, θα το πω. Προηγουμένως όμως
μαθαίνω έρχεται ο θείος ο Σπύρος. Ο Σπύρος είναι ο προτελευταίος της οικογένειας και ο οποίος ήταν το πειραχτήρι και ο πιο... Και μου λέει... Α, και πάω εγώ στο Σπύρο και ρωτάω. Τι μου λες, λέω, θείε Σπύρο, πραγματικά ό,τι μου είπε η Ευρυδίκη, ο παππούλης μου, ο νόνος μου, ο Σιορμίμης, έπαιζε πρίμο τρομπόνα στη στην όπερα. Και πρόλεξε μη σου βάλουν μπίπ εδώ πώς θα το πεις. Δεν ξέρω την ιστορία. Είσαι στο ραδιόφωνο γι' αυτό. Τέτοια ώρα δεν έχουμε πρόβλημα μπίπ. Στο ραδιόφωνο. Λοιπόν. Και λέει... Όχι ψυχή μου. Αυτά τα λέγε τσινόνα σου και δάμι έτσι χορεύτηκε. Το μπίπ έπρεπε να πει εγώ. Εγώ ήξερα τι ερχόταν. Μια χαρά ήρθε. Γι' αυτό του είπα. Μια χαρά ήρθε. Ονειρεμένα. Ζάκυνθο. Για τη Ζάκυνθο ξέρει τι κρατάω στην καρδιά μου. Αυτόν τον μαγικό συνθέτη του Ζακύνθινο. Τον Τάκη το Μαρίνο. Δεν μπορείς γιατί τον Παύλο τον Καρέρ δεν τον κρατάς, να σου κάνω τώρα ζήλιες εγώ. Με στη θερμή κι ολόγλυκια αγκαλιά σου να γύρω το κεφάλι το κοριτσάκι. Λοιπόν, παίρνει τον Παύλο τον Καρέρ δεν τον κρατάς, να σου κάνω ζήλιες τώρα εγώ. Ατέλειωτα. Παύλος Καρέρ. Εγώ έχω Ζακυνθινό παππού και γιαγιά Κερκυραία. Έτσι είμαι και εγώ από εκεί. Έχουμε, κουνιόμαστε γενικώς. Θα μου υποσχέσεις να κάνω μια φορά αφιέρωμα στον Παύλο τον Καρέρ. Δεν έχει γίνει ποτέ και έχει πολύ ιδιαίτερη. Συγκλονιστικά πράγματα. Έχει ιδιαίτερα πράγματα. Έχει συγκλονιστικά πράγματα. Πράγματα. Όπως και όλοι οι Επτάνησος. Όπως και όλοι οι Επτάνησος, ρε παιδιά. Δεν είναι τι αφήσει έξω τη Κεφαλονιά, την Κερκυρά, την Σουθάκη. Πάμε στο Μημάκο να τελειώνουμε. Δεν τελειώνει. Κάθε πρόνημο. Τελειώνει με τον Μημάκο. Είναι ατέλειωτος. Τραγούδι. Όχι. Έχω ένα. Θα κάνουμε το διάλειμμά μας, αλλά πριν από το διάλειμμα. Και τις παρεμβάσεις από θα κάνουμε μια. Σε ποια γειτονιά μεγάλο. Εγώ. Απέναντι από την πίσω πόρτα του μουσείου. Στην Ηρακλείου 14. Αγόρι μου, γειτονάκι μου. Ήθελα να πάμε σε μια εποχή, Μίμη, που είναι αξέχαστη για όλους, και αυτούς που τη ζήσανε και αυτούς που δεν τη ζήσανε. Την εποχή των φεστιβάλ. Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, ας πούμε. Τραγουδίου Θεσσαλονίκης. Του τραγουδίου. Του τραγουδίου, ναι. Τα φεστιβάλ της ΕΡΤ είναι λίγο παλιότερα, αλλά το φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ήταν κάτι διαφορετικό. Ήταν διαφορετικό γιατί το οργανώναμε εμείς οι συνθέτες και οι ενορχιστρωτές. Μπράβο. Και υπήρχε λοιπόν μια τέτοια αγάπη από τον κόσμο, το περίμενε ο κόσμος, άσχετα αν υπήρχαν και τότε ραδιόφωνα, μπορούσαν να ακουστούν αυτά τα τραγούδια εκεί, όμως ο καθένας προετοίμαζε κάτι να ακουστεί για πρώτη φορά εκεί. Κοίταξε, εκεί υπάρχουν 2-3 πράγματα που θα μείνουν αξέχαστα, τουλάχιστον σε όσοι τα βίωσα. Ότι εγώ πήρα βραβείο ενορχίστρωσης, που ήταν και το μόνο που πληρωνότανε, γιατί ενορχίστρωσα του σπίτιου του Μεντή που πήρε το βραβείο. Ναι. Τι ομορφιά. Ναι, γιατί συνεργαζόσασταν ο ένας ενορχίστρων του άλλου. Αυτό είναι το μεγαλείο για μένα αυτής της εποχής. Αυτό ήθελα. Στην παλιά μας πολιτεία κάθε Κυριακή Αγία είναι τα μόνα γεγονότα που μέσα στη ζωή τη ρώτα δίνουν μια καινούργια νότα. Μάλιστα. Ο πρώτος λόγος λοιπόν ήταν αυτός. Αλλά το ότι χρειάστηκε κάποια στιγμή να πληρώσω από την προσωπική μου τσέπη, και τότε κανένας μας δεν είχε λεφτά, όλοι κυνηγάγαμε το μεροκάματο. 800 χιλιάρικα ήταν τότε. Δραχμές ήταν. Δραχμές, ναι. Για τις καρέκλες που πήραμε για να παίξουν η μουσική και να γίνει το πρώτο φεστιβάλ. Δηλαδή μιλάμε για ιδαλγικές καταστάσεις. Το ιδαλγός είναι ιδάλγο, όπως ξέρεις πολύ καλά. Μάλιστα. Δεν μου λες. Ιδαλγικές. Προσγίνανε προσπάθειες όμως κάποια στιγμή που πήρε μια βουτιά αυτό το πράγμα. Όλο να ξανασηκωθεί, γιατί ξαναέπεσε. Παρενέβη ο Χατζηδάκης και είδε τη μεγάλη επιτυχία και ήρθε να το κουκουρώσει και να το κάνει αγώνες του αγουδιού. Και το αποτέλεσμα δεν ήταν υπέρ, παρά μονάχα μέσα από την αξιοσύνη τραγουδιών της παλιάς γενιάς, της δικής μας.
Αλλά ο Μάνος ήταν μεγάλη προσωπικότητα. Το κατάλαβε αυτό. Και είπε να μεταφέρω το φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης στους αγώνες της Κερκύρας. Τώρα, έχουμε κανένα λόγο να αναφερόμαστε σε αυτά? Όχι, λέω το εξής. Ένα φεστιβάλ έτσι που θα μπορούσαν να βγουν νέα παιδιά που θα διαγωνίζονταν με την καλή έννοια, με την άμυλα, μήπως έδινε μια νέα πνοή, ένα όραμα στα παιδιά και θα ήταν μια ομάδα καλή από κάτω να τους κρίνει ή να τους χειροκροτήσει? Όχι, γιατί σήμερα πια δεν είναι εύκολο. Έρχεται η τεχνολογία και ο σαρωτικός τρόπος με τον οποίο τρέχει. Τι να σου πω, ότι σήμερα έτσι όπως είμαστε, λες μια ιδέα. Αυτή την ιδέα μέχρι που να την βάλουμε μπροστά και να την κάνουμε, έχει έρθει η τεχνολογία και μας έχει υπερκαλύψει, για να μην σου πω υπερκεράσει, για να μην σου πω υπερκαταργήσει. Δεν μένει λοιπόν παρά σε όσους από εμάς εξακολουθούμε να έχουμε διάβγεια πνευματική, να γινόμαστε ή σημαδούρες ή γέφυρες που να σταματάνε την ορμή με την οποία τρέχει ο χρόνος, ο οποίος δεν μπορεί να καταλάβει γιατί όταν ο Πλέσσα σήμερα μιλάει με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ μέσα από την τεχνολογία του, έχει ακόμα την μανία να λέει «Είμαι Αθηναίος Γκάγκαρος», να λέει «Είμαι φίλος της δικής σου εκπομπής», να ετοιμάζεται να κάνει ζυζανιές με το παλικαράκι δίπλα μου. Το τσουποτό. Ναι, μη μου. Και τι θα γίνει με εκείνα τα παιδιά που λέει και ο ποιητής που κοιμούνται πεινασμένα επειδή αγαπάνε το τραγούδι, που παίζουν ένα πιάνο και θέλουν να έχουν μια κιθάρα και να παίζουν, να είναι αυτό η ζωή τους και να μην είναι η τεχνολογία η ζωή τους, να μην είναι το ρεύμα η ζωή τους? Τι μπορώ να ευχηθώ? Τι μπορούν να γίνει, να σκέπτονται? Να είναι η τεχνολογία και η προκοπή της πιο μπροστά από τα ψεύτικα φιλέσπλαχνα συναισθήματα που υποτίθεται ότι εν ονόματι του να βοηθήσουν τα παιδιά μας, το μόνο που κάνουν είναι να ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Η φωτιά έχει ήδη ανάψει και καλά κρατεί, όσο εμείς για κάποιο λόγο αρνιόμαστε να δούμε την αλήθεια πίσω από τους καπνούς που η ίδια η φωτιά που ανάψαμε κάνει. Μάλιστα. Για να σε πάω κάπου αλλού τώρα. Κινηματογράφο ή θέατρο? Τι θα θέλεις να γράψεις? Καμία σχέση. Ποιος αρέσει σου, κάνει μια πρόταση και πρέπει να και γράψεις. Και τα δυο. Και τα δυο. Mm-hmm. Πιο συγκλονιστικό για σένα τι είναι? Τι σε εξητάρει πιο πολύ? Δεν μπορώ να τα παραβάλω. Είναι τελείως διαφορετικό το, το κίνητρο και η δύναμη που μου δίνει το να συνεργαστώ για να κάνω ένα καινούργιο είδος θεάτρου ή ένα καινούργιο είδος κινηματογράφου. Ύστερα έρχεται και με προλαβαίνει το εγκαταστημένο, το ήδη υπάρχον έργο μου. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να βρίσκεσαι αντιμέτωπος με τον εαυτό σου. Καθόλου. Και να λες μάγκα μου κάνε πιο εκεί να περάσω, γιατί εγώ είμαι ο μοντέρνος. Και ο άλλος που ξέρει ότι αυτό που εσύ παρουσιάζεις σαν μοντέρνο δεν είναι τόσο μοντέρνο, γιατί έχει ξεπεραστεί για όση ώρα κυνηγάτε ποιος είναι ποιος. Μη Μάρκο, τι είναι μοντέρνο? Έχω κουραστεί να ακούω αυτή την έκφραση, την οποία δεν τη διαβάζω και δεν τη βλέπω πουθενά. Απόπειρες βλέπω οικαστικές, οι οποίες πιο πολλές φορές συντρίβουν την αισθητική μου. Τι είναι μοντέρνο? Λοιπόν, μοντέρνος είναι ο τρόπος με τον οποίο σήμερα μπορούμε να ξαναδούμε το αριστούργημα που λέγεται Εθνικός μας Ύμνος. Μοντέρνο είναι το να κάνω μια καλή διασκευή στον οδό Αριστοτέλου. Σάββατο και απόβραδο και ασεφλήμη. Μοντέρνο είναι δηλαδή να τη δω με την ματιά του καιρού μου. Αν ο καιρός μου έχει γεύση και χρώμα. Ναι, φτάνει η αξιοσύνη του συνθέτη, και αυτή τη στιγμή μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο συνθέτη, το Γιάννη το Σπανό, ο ίδιος δεν έχει καταλάβει το μέγεθος της αξίας του.
Και αυτό και όταν βρισκόμαστε μαζί, πλησιάζει το μικρόφωνο και λέει ο Μίνης θα σας πει, ο Μίνης θα σας πει. Και περιμένει από μένα να πω τι σπουδαίος είναι, γιατί ο ίδιος ντρέπεται. Ντρέπεται για μια αναξιοσύνη, επειδή αυτά που έχει κάνει τα έκανε σε μια εποχή όπου άλλοι ήταν οι θέσεις των Beatles, άλλοι ήταν οι θέσεις των Zoos, άλλοι ήταν οι θέσεις του Simon και Garth Funkel, και άλλοι ήταν η ίδια η θέση του Σπανού, που ήταν σπουδαιότερος από όλους αυτούς. Μα δεν ξέρει ποιο ήταν. Ένα βράδυ ζήτησα από τον από το φίλο μου τον Μπάμπη τον Τζέρθο να τραγουδήσει το άγαλμα, και το ρεμπέτικο πάρκο επήκε με το δικό του τρόπο, γύρισε το κλειδί στην κλειδαριά και μου ανοίγει μια αίθουσα που δεν την πίστευα ότι μπορεί να υπάρχει. Αυτό είναι μοντέρνο. Η παράδοση είναι πάντα μοντέρνα. Έτσι, έτσι, έτσι. Το αϊθαλές είναι πάντα μοντέρνο, θα έλεγα. Ακριβώς. Αυτό που αντέχει στον χρόνο. Ακριβώς. Και αντέχει σε κάθε διασκευή. Βάλει ένα πιάνο πιτσιρίκι και να διαβάζει για πρώτη φορά Tom Sawyer. Βάλ του τον, το διαβάζει. Θα χαθεί. Θα κολυμπάει με την ομορφιά του. Δώσε ένα πιτσιρίκι να διαβάσει το βουνό του Παπαντονίου. Θα χορταίνει να το διαβάζεις. Λουκυλά, επειδή με μεγάλη ευκολία ο Μίμης είπε τι ντρεπόταν ο Χατζηδάκης, τι ντρεπόταν ο Σπανός, ο ίδιος γιατί ντρέπεται? Ο ίδιος δεν ντρέπεται, απλώς δίνει πάντοτε... Δεν ντρέπεται, είναι συναισθαλμένος όταν το ρωτάνε, όταν είναι να τα πει, όταν είναι να τα ξεφουρνήσει. Εγώ θεωρώ ότι ο πραγματικά μεγάλος, σε μέγεθος εννοώ, δημιουργός σε οποιοδήποτε χώρο, είναι και ταπεινός συγχρόνως. Δεν τον έχεις δει να ντρέπεται μπροστά σε κάποιον που έρχεται να του εκφράσει ένα θαυμασμό ή κάτι, να του πει κάτι... Να νιώθει αμήχανα, ναι, βέβαια, ναι. Θα σου πω ότι αυτά τα τελευταία 25 χρόνια που είμαι δίπλα του, πριν 25 χρόνια τον πλησίαζε κάποιος και του έλεγε «Α, τι ωραία τραγούδια μας έχετε γράψει». Mm-hmm. Πριν από 20 χρόνια, «Α, είστε θρύλος, είστε ιστορία, είστε μεγάλο κομμάτι του πολιτισμού». Σήμερα πια του φιλάνε το χέρι, τον αγγίζουν, λες και βλέπουν τον Πατριάρχη. Mm-hmm. Βγάζουν από πάνω τους κοιμήλια, σταυρουδάκια του, τα δίνουν. Mm-hmm. Θέλω να πω, εκεί αισθάνεται πάρα πολύ άσχημα. Το οποίο είναι, εγώ τα έχω βιώσει αυτά όλα τα στάδια. Η κόρη μας έκανε. Ναι, όχι πραγματικά. Επειδή τα ζω δίπλα του, ήταν άλλη αντιμετώπιση πριν 25 χρόνια και άλλη σήμερα. Πες μου κάτι, ποιος είναι ο πιο παράξενος συλλέκτης Μίμη Πλέσσα, που σου λέει παράξενα πράγματα από το Μίμη? Παράξενα δεν ξέρω. Ξέρω έναν, ας πούμε, που συλλέγει μόνο αφίσες. Τις έχουμε και εμείς όλες τις αφήσεις. Ναι, το πρόγραμμα. Ναι. Τις έχεις εσύ λογικά, ναι, και πρέπει, ναι, να τις έχεις. Αλλά... Όχι, γιατί όταν ήμουν πιτσιρίκα δεν ήταν λογικό να μαζεύω το έργο του Μίμη. Δηλαδή μου μάζεψε ένα δίσκο, παραδείγματος χάρη, και τέτοια πράγματα. Ξέρεις ένα δίσκο που λέγεται Greece Goes Modern? Βέβαια. Ναι. Εγώ δεν ξέρω. Η γνώμη σου? Τι να πω τώρα, αυτό το δίσκο τον έχω χιλιοπαίξει και όλα στους άλλους. Αμερική έχει κυκλοφορήσει νομίζω μόνο, έτσι. Αυτός λοιπόν ο δίσκος είναι ο πιο ακριβός δίσκος. Βινίλιο που κυκλοφορεί. Αμερικάνικη έκδοση είναι τελευταία. Και λευκό Μίμη. Βινίλιο τώρα. Αυτό. Όχι, διόρθωσε με, ήταν αμερικάνικη έκδοση νομίζω. Ήταν αμερικάνικη. Η αμερικάνικη έκδοση, δηλαδή, ναι, μια κλεμμένη έκδοση, mm-hmm, κυκλοφόρησε στην Αμερική και πριν από 2 μήνες πουλήθηκε σε συλλέκτη. Πόσο νομίζεις? Σε δημοπρασία ή σε τηλεφωνικά, έτσι? Από, ναι. Για πες. Ιδιωτικά. Για πες. Σε ευρώ να το πούμε. Να, τι θέλεις. 5.000 ευρώ. 10. 750.000 δολάρια. Μάλιστα. Θα μου πεις πόσα πήρα εγώ. Πώς αισθάνεσαι από αυτό που δεν πήρες τίποτα? Μην γελάτε. Πόσα πήρα εγώ από αυτά? Νομίζω ότι στην επόμενη... Μην το πεις. Μας ακούν και εφορίες. Να τα ακούσει η εφορία και να έρθει να τα... Έχει κάνει πολλά τέτοια ο Μίμης, πάντως οφείλω να πω. Έχει κάνει πάρα πολλά τέτοια. Δηλαδή χάριζε τραγούδια χωρίς ποσοστά. Τα χάριζε στους τραγουδιστές. Τα χάριζε στο φίλο της Τάδε που έχει δισκογραφική εταιρεία. Έκανε πάρα πολλά τέτοια. Προκειμένου να υπάρχει, έλεγε το έργο, δεν με ενδιαφέρει. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό όμως. Μετά δεν το είναι μεγαλείο. Όμως. Δεν είναι μεγαλείο. Πάρα πολύ ωραία. Τα τελευταία χρόνια το συμμαζέψαμε αυτό κάπως. Ναι, η ερώτησή μου πάντα. Ρουκυλά, να σε ρωτήσω κάτι.
Από τους τραγουδιστές που έχει δουλέψει μαζί τους όλα αυτά τα χρόνια. Δεν ρωτάω τον ίδιο πρόσωπο τι ατιμία κάνω. Ποιος, σύμφωνα με τη γνώμη σου, ήταν πιο κοντά στο μουσικό του ήθος? Σε αυτό που ήθελα εγώ. Στο μουσικό του ήθος? Όχι σε αυτό που ήθελα ο Μίμης. Πρόσεξε, διαφορετικά πράγματα λέτε. Ο Μίμης λέει σε αυτό που ήθελα εγώ, εσύ λες στο μουσικό ήθος. Τελείως άλλο. Δηλαδή, μουσικό ήθος έχει ο Δάκης. Στο λέω. Και μέχρι σήμερα κάθεται προσοχή και δεν θέλει να ακούσει τίποτε. Ούτε οικονομικά ούτε τίποτα. Λέει, ό,τι μου πει ο Μίμης θα κάνω. Αυτό. Το μουσικό ήθος όλα, είναι. Όλα, περίμενε. Ναι. Η μουσική του. Η μουσική του. Βγάζει προς τα έξω. Όλα αρχίζουν ένα και συγκεκριμένο ήθος. Και υπάρχουν κάποιοι τραγουδιστές οι οποίοι αυτό το ήθος το διαβάζουν. Δεν λένε το τραγούδι. Μία είναι η τραγουδίστρια. Η Τζένι Βαν. Και εκεί άρχισε να παίζει Τζένι Βαν. Να πάω κι εγώ στο σπίτι μου, γιατί από εδώ μέχρι εκεί χρειάζομαι μία μισή ώρα. Όχι, δεν θέλει η Λουκίδα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η Τζένι Βάνου, η Τζένι Βάνου, τελεία και παύλα. Έχεις και σε αυτό αντίρρηση? Όχι βέβαια. Λατρεμένη. Και από άντρες? Από άντρες. Σου βάλα δύσκολο τώρα. Καθόλου. Ο Στράτος ο Διονυσίου ήταν. Ο Στράτος, ναι, γι' αυτό έχουμε κάνει και συγκλονιστικά πράγματα και διαφορετικά μαζί. Ο Τόλης, ο Βοσκόπουλος έχει μία. Εγώ λέω τώρα και τα μπερδεύουμε τώρα, άλλα με ρωτάς εσύ, αλλά λέω, εγώ λέω και ποιοι έχουν σταθεί και δίπλα του με έναν τρόπο να τους πει ο Μίμης θα ήθελα να κάνουμε αυτό και να έρχονται να το κάνουν. Εγώ βέβαια θα πω τον Μπουλόπουλο, όσο και αν η ευχαριστία του υπήρξε μεγαλύτερη από το πρικιό που του δώσα. Η Μαρινέλα είναι εδώ πάντα δίπλα σου. Καλά, η Μαρινέλα μου. Ναι, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που... Οι πρώτοι που κάνανε πραγματική μελέτη στον Μίμη ήταν η Τζένι Βάνου και ήταν και ο Γιάννης ο Βογιατζής. Και ο Γιάννης. Και ο Γιαννάκης. Και οι δυο τους ξεκλειδώσανε το Μίμη. Παρότι θα πω κάτι, θα καταθέσω κάτι για τον Γιάννη τον Βογιατζή. Όταν ήμουν πιτσιρίκα 20-22 χρονών και του ζήταγα εκεί που εμφανιζόταν ακόμα την πρώτη μας νύχτα. Και με έβλεπε και την τραγουδούσε την πρώτη μας νύχτα ή το ένας ουρανός μαστέρια. Μου ομολόγησε το εξής. Μου λέει, αυτά τα τραγούδια, τότε που τα είπα, δεν τα υποστήριξα, δεν έβγαινα ποτέ σε κέντρο να τα πω. Έλεγα τα τραγούδια του Μαρκέα, ποτέ δεν είπα αυτά. Και μου το ομολόγησε, ήμουν 20 χρονών και μιλάμε τώρα μέσα στη δεκαετία του 80. Δεν τα τραγουδούσε, δεν τα στήριξε. Μετά λέει, ανακάλυψα στην πορεία τη διαχρονικότητά του. Θα σου πω κάτι. Δεν περιμέναμε να τα στηρίξει κανένας. Αυτά τα τραγούδια. Δεν τα θεώρησε ρεπερτόριό του. Δεν τα θεώρησε. Με αυτά τα τραγούδια έχω κάνει 17 εξομολογήσεις. Σε κόμενες που βγαίναμε. Καθόμαστε, τότε δεν είχαμε και κόλπα. Είμαστε στα πάρκα μέσα, στο παγκάκι, από δίπλα η Ανθούλα. Η πρώτη μας νύχτα. Με κυλαγή άνθρωπο, περίεργα. Λοιπόν, είναι η πρώτη μας νύχτα, μου λέει. Πήγαμε παρακάτω 6 μήνες μετά να είμαι με τη Σίλβια. Η πρώτη μας νύχτα. Ναι, βρες, χαμένε. Το έχεις ξαναπεί. Τα ονόματα κάθε φορά είναι άλλα. Φαντάζομαι πως υπάρχουν. Ναι, με το ίδιο τραγούδι. Θα τα πεις όλα τα τραγούδια. Το τραγούδι αυτό ήταν για να πάρω τους πόντους. Τι να έμενα. Ξέρα, είδαμε τη νύχτα. Να κάθομαι εγώ το φεγγάρι και το παγκάκι. Από δίπλα. Από την άλλη, κοίταξε, εντάξει, εγώ δεν το λέω για κακό για το Γιάννη. Μου το εξομολογήθηκε ότι ξέρεις, δεν τα στήριξα αυτά τα τραγούδια. Εδώ ο ίδιος ο δημιουργός ο Μίμης, όταν του έλεγα το όλα δικά σου μάτια, μου έλεγε δεν είναι δικό μου. Όταν το έκανε, με πήρε 10 χρόνια τον πίσω να βάλει το όλα δικά σου μάτια μου σε μία συναυλία. Να του αποδείξω ότι τραγουδάει όλο το στάδιο. Άρα δεν το ξέρω μόνο εγώ. Επέμενε ότι το ξέρω και μόνο εγώ. Τότε το τραγούδαγε. Ναι. Τα βράδια όλη η Αθήνα. Λοιπόν, για πες. Και άμα θέλουμε στη Μαυρίλα που ζούμε να στείλουμε το μυαλό μας σε ευτυχισμένη, αισιόδοξη στιγμή, κλείνουμε τα μάτια και βλέπουμε τον Βουλιαρίδη να τραγουδάει με τη φωνή του Βογιατζή το πρώτη μας νύχτα. Με τη φωνή του Λάκη Παλίδη. Ναι. Εκεί είναι ο Λάκης Παλίδης στην ταινία. Παλίδη. Η φωνή του Λάκη Παλίδη. Ο Γιάννης ο Βογιατζής το είπε στη δισκογραφία
Και είναι. Είναι κάνω λάθος στον πολλαπλασιασμό. Ότι παρόλο που πέρασε η Εθνική Ελλάδος από τα χέρια του, υπάρχουν και κάποιοι τραγουδιστές μεγάλοι που δεν τραγούδησαν ποτέ Μιμή Πλέστα. Δεν βρεθήκανε ποτέ. Όπως για πες μας, γιατί θα σε διαψεύσω. Πες ποιος σου έρχεται ότι δεν τραγούδησε Πλέστα. Ας πούμε. Εντάξει, ο Στέλιος, ο Γιώργος Νταλάρας. Ο Νταλάρας τραγούδησε. Το ζει, ολόκληρο άλμπουμ. Το ζει. Γι' αυτό σου είπα ποιος είναι και θα σε διαψεύσω. Να κάνει ολόκληρο άλμπουμ. Το ζει. Ναι. Απλώς και αυτό δεν στηρίχτηκε. Να το πούμε έτσι. Γιατί όταν βγήκαν τα άπαντα του Νταλάρα σε κασετίνες προδεκαετίας. Ναι, ούτε και ρώταγα γιατί δεν υπήρχε. Α, εντάξει, δεν το βάλαμε εδώ. Αλλά μπορούσε να έχει. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν ναι. κάποιοι τραγουδιστές πολύ αγαπημένοι, τους βάζεις πάντα δίπλα στο πλαίσιο. Όταν λες, ας πούμε, Voyages, όταν λες το Δάκι, όταν λες τη Μαρινέλα, τη Τζένι Βάνου, θεωρείς ότι το τραγούδι σίγουρα είναι του πλαίσια και αν δεν είναι του πλαίσια θα είναι κάποιο άλλο. Έτσι. Σε κάποιους άλλους όμως δεν τους βάζεις δίπλα στο Μίμη και εδώ φαίνεται ένα διαφορετικό ήθος που αποπνέεται από όλη αυτή την ιστορία. Από την πλευρά του τραγουδιστή πάντα μιλάω. Κοίταξε. Ας πούμε ο Νταλάρας, επειδή τον ανέφερες, είπε το ζει, δεν το στήριξε η εταιρεία. Σου λέω, δεν υπάρχει ούτε στις συλλογές. Δεν έκανε ο ίδιος ούτε καμία απόπειρα. Δεν έκανε για καινούρια, αλλά κάποια στιγμή, με την πρώτη ευκαιρία, είπε το θα πιω απόψε φεγγάρι με την αυθεντική ενορχήστρωση που είχε κάνει ο Μίμης για τον Πουλόπουλο. Δεν έκανε διασκευή. Αυτοί οι άνθρωποι γύρισαν. Όλοι λίγο πολύ έχουν πει ρεπερτόριο του Μίμη. Αυτό θέλω να πω. Ναι. Θα μου πεις γιατί δεν είπε καινούργια τραγούδια. Εντάξει, ο Μίμης εδώ είναι, ο Μίμης γράφει πάντοτε, αυτό είναι μια άλλη πτυχή. Πραγματικά γράφει πολύ ωραία τραγούδια και ακόμα και λαϊκά και πιο ρομαντικά γράφει. Εδώ είναι, δισκογραφία δεν υπάρχει. Δισκογραφία δεν υπάρχει, εταιρεία δεν υπάρχει. Διάθεση όμως υπάρχει και τραγούδια να γράφει. Έχει ανάψει εδώ η κουβέντα, μακάρι να μπορούσε ο κόσμος να ακούσει αυτά που λέγαμε. Πρώτη μας νύχτα. Την ιστορία που είπε στο Μέγαρο με το Κατσαρό, συμμετείχε στο Κατσαρού τη συναυλία με ένα τραγούδι με την πρώτη μας νύχτα, την έπαιξαν πιάνο σαξόφωνο. Έτσι τον γνώρισα, με την πρώτη μας νύχτα. Διότι την έπαιξε ο Κατσαρός με την κερκυραϊκή ευγένεια, λέω η κερκυραϊκή ευγένεια, με έριξε σε ζακυνθινή αγκαλιά. Έπαιξε. Είδες, εγώ κοίταξε, εγώ είμαι μοιρασμένη μεταξύ Ζακίνθου και Κέρκυρα. Μου να πέφτουν οι αγκαλιές τώρα. Θα δούμε από ποια περιοχή είναι. Έπαιξε ο Κατσαρός. Σαν το φιόρο του Λεβάντε. Έπαιξε ο Κατσαρός το τραγούδι του συναδέλφου, βέβαια, την πρώτη μας νύχτα. Και ο Μίμης ήρθε και λέει, ξέρεις το τραγούδι, κορίτσι μου, που έπαιξε ο συνάδελφος, το αυτί σου, για να σου πει χρόνια πολλά, είναι δικό μου. Λέω, το ξέρω κύριε Πλέσσα, όπως είναι, λέω, και το λαδικά σου μάτια μου, το τόσα καλοκαίρια, το τάδε. Του λέω πέντε τραγούδια, τα οποία περίμενα, λέω, να ακούσω απόψε. Και μου τι λέει, τραγουδάρα, τι μου λέει, τόσα καλοκαίρια. Κοριτσάκι μου, αυτά δεν είναι δικά μου. Με μπερδεύεις. Αχ, τι τραγουδάρα είναι αυτή. Δεν θυμόταν αυτά τα τραγούδια ο Μίμης. Τι να πεις. Παιδί μου, τόσα καλοκαίρια. Τι τραγουδάρα είπες τώρα. Εκείνο δεν το θυμόταν. Τι τραγουδάρα να είμαι μέσα τώρα στο βαρκάκι. Πες κανένα όνομα γυναικείο, έλα, δεν μας είπες αρκετά. Να ανοιγόμαστε την πλήθρα στο βαρκάκι και να έχω την πρώτη μου καψούρα. Όνομα. Δεν είναι 18 χρονών. Δεν την μπορεί. Αγγελική νομίζω. Είναι αυτό που λέμε. Μα δεν θυμήθηκα το χρώμα των. Και είμαστε μέσα τώρα μαζί με τον Γιάννα Κάκο, τον Πέτρο. Μια κιθάρα. Τόσα καλοκαίρια. Πανάγια. Μου είχαν φύγει από 68. Τα χέρια. 68. Να σου πω και ημερομηνία. Τόσα καλοκαίρια που δεν σ' αγαπούσα. Ρώταγα τι φταίει για το στόμα μου που κοιτάει. Ρώταγα τι φταίει. Τόσα καλοκαίρια. 1968 το πρώτο βίντεο κλιπ. Και σε αυτό μπροστάριδες όμως ο Πλέσσας με τον Δαλιανίδη. Διότι ο Δάκης δεν έκανε, δεν μπόρεσε τελευταία στιγμή να πάει στο γύρισμα στη Μύκονο, στην Ίδρα, συγγνώμη, στην Ίδρα. Και βάλαν τη Χρονοπούλου με τον Κομνηνό να χορεύουν το τραγούδι. Και έγινε το πρώτο βίντεο κλιπ. Κατά λάθος. Αυτός ο κύριος που έχει δίπλα σου, Λουκίνα, ξέρεις ότι έχει κάνει και φυλακή, Yeah. Δεν έχει κάνει φυλακή, έχει πάει να ηχογραφήσει τα φυλακίσια του Στράτου Διονυσίου. Να τα διευκρινίζουμε αυτά. Πολύ σωστά. Γιατί επειδή το σκέφτηκα τώρα, επειδή τι έκανα με το Στράτο Διονυσίου. Για τα 12 του Στράτου. Για τα 12 του Στράτου, ναι. Έχει μετατρέψει ένα κελί φυλακή σε στούντιο μόνο και μόνο για να υποστηρίξει το φίλο του. Είναι έτσι, μη μου. Για να βρεθεί. Επειδή λέγαμε για κάτι, για παλικάρια. Για να βρεθεί με μια δισκογραφία την ώρα που θα. Έβγαινε από τις αγροτικές φυλακές έχοντας εκτίσει στο ακέραιο την ποινή του. Αυτό όμως θέλει τεράστια κότσια, Μίμη μου, για να πάει κάποιος να το κάνει αυτό.
Έτσι. Θέλει αγάπη μου, αλλά γι' αυτό είναι κανείς νέος. Πάντα νέος. Μένουμε πάντα παιδιά. Κύριε, να σας πω ότι πλάκα-πλάκα έτσι που συζητάτε, έχουν περάσει 2 ώρες εκπομπής τώρα. Σοβαρά. Δεν ξέρω κατά πόσο θέλετε. Σταμάτα τα δίπλα. Έλα, και μένουμε και εδώ δίπλα, θα παίζει. Κατά πόσο θέλετε να συνεχίσουμε ή όχι. Και πρόσεξε, σήμερα με συνόδεψε κύριος. Οπα. Είπε, δεν θα πας μόνη σου 12 με 2, θα έρθω μαζί. Πρέπει εμείς συνάδελφοι είμαστε, φίλοι είμαστε. Από δίπλα κοντά. Έτσι, δίπλα. Και θυμάμαι τώρα πάλι με αυτό το τόσα καλοκαίρια. 1969 καλοκαίρι. Ξεχάσατε μνήμες τώρα. Στη Βάπτιζα υπάρχει ένα παραλιακό μαγαζί. Το λεγόταν Ντόλφιν, μετά το ονομάσανε Ζιβάγκο. Εκεί λοιπόν τραγούδαγε ο Αντωνίου. Τραγούδαγε Κοιτάμι. Ήταν ένα από τα λίγα τραγούδια, τα τραγούδια που είχαν περάσει στο ρεπερτόριο του μπλουζ. Το Τσίκ του Τσίκ. Και είμαστε μαζί με ένα βιλαράκι τον Νικολάκη. Έχουμε αγαμακώσει 2 νορβηγές σας, χορεύουμε πάνω. Είναι ο Νικολάκης δίπλα, δεν μιλάει αγγλικό. Μου λέει, και τώρα τι κάνω. Τι κάνεις, του λέω. Άσε να εκφραστεί. Οπότε λοιπόν, τι λέω, πώς αισθάνεσαι για τον Νικολάκη. Ω Νικολάκη, I love you, του λέει αυτή. Τόσα καλοκαιριά η μουσική από πάνω. Οπότε γυρνάει ο Νικολάκης και τη λέει, όχι, τη λέει ο Νικολάκης, I love you. Και του λέει αυτή, ω Νικολάκη, I love you too. I love you 3, 4, 5, 6. Τόσα καλοκαίρι. Βε, μη μας ζηλεύεις. Όχι, εγώ να τα αναφέρω. Αγαπημένη μου, τι να κάνω. Αντί με χρόνο που γίνεται. Πρέπει να την κλείσουμε αυτήν την κουβέντα. Χρόνος. Πρέπει να την κλείσουμε. Ναι, πρέπει να την κλείσουμε. Άντε, κλείστε εσύ. Αλλά με τον τρόπο το δικό μας. Άντε, κλείστε. Να κλείσουμε εμείς. Η εκπομπή δεν κλείνει. Δεν κλείνει. Έχουμε μείνει με την υπόσχεση. Ποια υπόσχεση, θα δουλεύουμε κιόλας. Όχι, θα τα ξαναπούμε. Έτσι. Είναι αυτό που λέγουμε. Θα τα ξαναπούμε, που λέγει ο περίεργος. Να υπενθυμίσουμε την έκθεση του Μίμη με τα έργα τέχνης. Ναι, 22 Μαρτίου στην Γκαλερία Έρση στο Κορονάκι θα εκθέσει μερικά από τα καραβάκια του. Τίτλος Ταξίδια. Εκεί θα δείτε τι κάνει όλη μέρα ο Μίμης και δεν κοιμάται. Πού είναι η Γκαλερία? Στο Κολονάκι, Κλεωμένους στο Κολονάκι. Κλεωμένους στο Κολονάκι, Γκαλερία Έρση. Ναι, Κλεωμένους 4. Κλεωμένους 4. Μην πάτε Κλεωμένους 7. Ελεύθερη είσοδος, να πάει ο κόσμος να τα δει, να τα θαυμάσει. Ναι. Θα παίζει και μουσική πλαίσια εκεί πέρα, νομίζω. Όχι, τρομάζω. Την ημέρα, όχι. Όχι ζωντανά, ενώ κάτι που θα ακούγεται. Να σου μήπως πω κάτι καινούριο. Μήπως κάτι καινούριο να ακουστεί για πρώτη φορά. Κάτι παλιό. Αλλά που είναι πολύ σημαντικό σε όλη την συνεργασία μου με τον ποιητή που έχει γράψει το ποίημα για την έκθεση αυτή, και ούτε λίγο ούτε πολύ έχουμε μια σειρά από βιβλία κοινά, και το πρώτο τελευταίο από αυτά έχει από τις πρώτες εκτελέσεις πολύ σημαντικών τραγουδιών μου σπάνιες ηχογραφήσεις, και αυτές θα τις δούμε με καινούριο μάτι, με καινούριο γραφισμό, με καινούρια ηχητική, με καινούριες ενορχιστρώσεις, με καινούριο τρόπο παρουσιασμένες, γιατί όλα αυτά τα επιτρέπει η εποχή μας, και εμείς ας μείνουμε θεράποντες αυτής της προκοπής, της ατέλειωτης, για το καλό των παιδιών μας και των εγγόνων μας. Έχεις παρατηρήσει, ποτέ δεν τον είπαν ούτε Μίτσο, ούτε Δημήτρη. Μίμη. Λοιπόν. Γιατί, εδώ τελειώνουμε με τον, για απόψε, με τον αιώνιο έφηβο. Μακάρι και εμείς να γίνουμε έφηβοι, γιατί είμαστε ακόμα παιδιάκια. Μου ήρθε το μήνυμα και μου ήρθαν τα νούμερα. Να ευχαριστήσω τον αγαπημένο. Εμείς να σας το Μίμη τον πλέσω, να ευχαριστήσω την Λοκύλα την Καρέλ, τη συνάδελφο, τον κρατάει, τη σύντροφό του. Εγώ σας ευχαριστώ. Μου ήρθαν τα νούμερα. Γιώργο τον Λεκάκη. Θες τα νούμερα. Και να σας πούμε πως οι φίλοι διαδικτυακά απόψε τα κοντά μας. 490.000 άτομα.
Από να τα εκατομμυρίσουμε. Θέλω αυτόν από τον Μπρουνέι να με πάρει τηλέφωνο. 490.000 φίλοι μας άκουσαν. Ένας άνθρωπος από τον Μπρουνέι. Αυτός ποιος είναι που είναι μόνιμα ανοιχτός? Διαδικτυακά. Διαδικτυακά. Το οποίο σημαίνει ένα νούμερο ακαθόριστο. Δεν ακούει ο καθένας μόνος του. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εγώ διπλά, διότι μου δώσατε την ευκαιρία να βρεθώ ξανά στο αγαπημένο μου ραδιόφωνο με δύο αγαπημένους συναδέλφους. Και την έτσι. Εκπομπή για τον Παύλο τον Καρέρ. Ναι. Και έχουμε πολλά να πούμε. Αυτό ναι. Είναι μόνο υποχρέωση. Για έχουμε πολλά να πούμε. Να κάνουμε ένα αφιέρωμα. Λοιπόν, και να ευχαριστήσω τον Θανάση τον Αθανασόπουλο. Βεβαίως τον Θανάση. Που δημιούργησε τον ηχοδεσπότη μας και την Ροσέλα Τιλάνε. Που οργάνωσε την εκπομπή, είναι η επιμελητριά μας.